Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ να συζητήσουμε μετά από ορισμένες μέρες που έλειψα γύρω από τα προβλήματα του τόπου. Ήδη μπαίνουμε στην πρώτη εβδομάδα από τις 4 προεκλογικές εβδομάδες και όλοι ανησυχούμε για το μέλλον του τόπου. Όλοι μα όλοι έχουμε μία ανησυχία τι θα απογίνει σε αυτές τις εκλογές. Κατά πόσον βλέπουμε φως να σχηματιστεί κάποια κυβέρνηση ή να λογικευτούν οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, για να είμαι ειλικρινής, βλέπω όλοι να εμένουν στις θέσεις τους, να έχουν τις δικές τους ξεροκεφαλιές όλοι. Δεν βλέπω αίσθημα ευθύνης από τα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή στις 6 Μαΐου. Βλέπω η ίδια την εικόνα όπως ήταν πριν την 6η Μαΐου. Δεν βλέπω κάποιο κόμμα να είναι πιο υπεύθυνο, πιο σοβαρό. Και αυτό με ανησυχεί. Τώρα, τι θα κάνει η Ένωση Κεντρών? Η Ένωση Κεντρών θα κάνει το χρέος της. Ποιο είναι το χρέος? Αν είχα διαπιστώσει ότι κάναμε κάποιο λάθος και εξαιτίας αυτού δεν μπήκαμε στις 6 Μαΐου στη Βουλή, θα κοίταζα να το διορθώσω. Όπου κι αν μελετώ την όλη πορεία αυτής της εποχής, γιατί ο κόμμα μας για την Ένωση Κεντρών, λάθος δεν βλέπω. Βλέπω οργανωτικές αδυναμίες, βλέπω έλλειψη προβολής, βλέπω φήμωση από τα ΜΜΕ, βλέπω κακοήθεια ακόμη και στο έξτρα που μας κόψαν την εκπομπή, και που δεν είναι μία απλή υπόθεση αυτή. Νομίζω ότι βάλει το χέρι τους για να γίνει αυτή η φήμωση στο έξτρα. Έχει βάλει το χέρι του ο κύριος Καμένος και ο κύριος Καρατζαφέρης, που είναι εκλεκτή του έχοντος την πλειοψηφία στο έξτρα του κυρίου Βριώνη Φίλη. Αυτός είναι ο άνθρωπος που βιαίως έκοψε την εκπομπή. Και με τον οποίο πρέπει ή να προχωρήσουμε σε κάποια συμφωνία ή να βρεθούμε στις αίθουσες των δικαστηρίων. Εγώ είμαι άνθρωπος πάντα συνενετικός, αλλά εδώ έβλαψαν το κόμμα, την Ένωση Κεντρών, ένα κόμμα που είχε αναπτύξει μια δυναμική ισόβια στη Βουλή, κόβοντάς το ένα μήνα πριν τις εκλογές, τελείως από το έξτρα, ανέκοψαν αυτή τη δυναμική. Λοιπόν, ζημίωσε το κόμμα πολύ και αυτή η ζημιά πρέπει να ανέβρει τους υπευθύνους που την επροξένησαν. Πιθανότατα λοιπόν και στις δικαστικές αίθουσες να γίνει αυτό. Εγώ να ενδώσω σε πιέσεις ή να υποκύψω, να αλλάξω την πολιτική της Ένωσης Κεντρών για να με αρεστώσει στο κανάλι, αυτά ούτε τα συζητώ καθόλου, είναι έξω από τις αρχές μου.
αντίκειται εις το ήθος μου και γι' αυτό ούτε καν προσήλθα να συζητήσω μαζί τους. Αλλά η ζημιά την οποία προξένησαν είναι μεγάλη. Ρωτούν κάποιοι τι θα κάνει η Ένωση Κεντρών για την 17η Ιουνίου. Είπα το χρέος μας. Και το χρέος μας είναι να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο ότι υπάρχει τρόπος η Ελλάδα να βγει από το μνημόνιο με μείωση του ελλείμματος του ετησίου στο 3% με περικοπή προνομίων της πολιτικής ελίτ και ρήψη των βαρών στους έχοντες και κατέχοντες. Είναι περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο αυτά που πρέπει να λιγοστέψουμε ως έξοδα για να φτάσουμε στο 3% ετήσιο έλλειμμα και η χώρα να επιστρέψει στις αγορές. Όποιος όμως υπόσχεται ότι θα φύγουμε από το μνημόνιο, θα καταγγείλουμε το μνημόνιο, με το χρέος της χώρας να παραμένει στο 11, στο 12, στο 15%, αυτός είναι παράφρον, είναι σοφιστής, είναι απατεών. Και νομίζω ότι με τους πολιτικούς μας αντιπάλους αυτό ακριβώς συμβαίνει. Υπόσχονται καταγγελία του μνημονίου ή εν πάση περιπτώσει να φύγουμε από τον βραχνά του μνημονίου χωρίς να περικόψουμε αυτά τα ποσά που σας είπα, 27 δις. Άρα με το να παραμείνει το χρέος μας το έλλειμμά μας στο το ετήσιο στο 12, στο 11, στο 15%, αυτοί υπόσχονται να φύγουμε από το μνημόνιο, άρα υπόσχονται πτώχευση της χώρας και στάση πληρωμών και άτακτου τύπου χρεοκοπία. Δεν μπορώ να αφήσω τέτοιες απόψεις να επικρατούν. Στην πολιτική, εγώ προσωπικά, σαν Βασίλης Λεβέντης, δεν μπήκα κοιτάζοντας το προσωπικό μου όφελος, διότι αν το είχα κάνει αυτό, θα βρισκόμουν σε ένα Πασόκ, σε μια Νέα Δημοκρατία, εδώ και χρόνια, θα είχα γίνει υπουργός, ίσως και αρχηγός, των κομμάτων αυτών που έχουν μια αστική συμπεριφορά και εσωκλείουν διαφθορά και ακολασία εις τον τρόπο λειτουργίας τους. Αφού δεν το έκανα τόσα χρόνια, μου είναι πολύ δύσκολο να το κάνω τώρα. Επομένως πρέπει να περιοδεύσουμε όλη τη χώρα με τις ταπεινές μας δυνάμεις, χωρίς χρήματα, ή δεν έχουμε χρήματα πολλά, τα στοιχειώδη και μεταβίας για την κάθοδο του κόμματος, ελπίζω με πιεστική προσπάθεια να συγκεντρώσουμε. Θα κάνουμε λοιπόν περιοδίες εις όλη τη χώρα, να πούμε ότι ο μόνος τρόπος να φύγει από πάνω μας το μνημόνιο είναι η χώρα μας να επιστρέψει στο 3% ετήσιο έλλειμμα και άρα να βγει στις αγορές. Και ότι όσοι υπόσχονται να φύγουμε από το μνημόνιο χωρίς να κατορθώσουμε αυτό το έλλειμμά μας να κατέλθει στο 3% είναι παράφρονες, είναι σοφιστές, είναι απατεώνες. Και τέτοιους απατεώνες έχει μπροστά του ο ελληνικός λαός, οι οποίοι του προεξοφλούν ένα ευχάριστο μέλλον, ενώ οι δείκτες της οικονομίας
έχουν βαρέσει κόκκινο το χρώμα της χρεοκοπίας και της πτώχευσης. Θα μου πείτε και πώς θα μειώσουμε αυτά τα 27 δις. Πώς θα τα μειώσουμε, δεν είναι εύκολο. Άλλο ζήτημα αυτό. Όσο αισθανόμαστε ότι δεν είναι εύκολο να μειώσουμε αυτά τα 27 δις, τόσο θα βυθιζόμαστε και περισσότερο στην αγκαλιά του μνημονίου και των δανεικών και τόσο περισσότερο θα χάνουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια και την εθνική μας κυριαρχία. Έχω πει εγώ τη μέθοδο ξένων κεντρών. Ίσως σας κουράζω, όμως θα την επαναλάβω. Έχω ζητήσει να πάψει η πολυθεσία στον τόπο μας, κάθε μορφής ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να έχει το πολύ μια δουλειά ο κάθε Έλληνας. Όταν έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργους, δεν μπορούμε να έχουμε 200.000 ανθρώπους που έχουν 2 ή 3 δουλειές. Έχω πει επίσης ότι πρέπει να σταματήσει η ύπαρξη δεύτερης και τρίτης σύνταξης όταν έχουμε τόσους ανασφάλιστους, άπορους και στερούμενους σύνταξης ανθρώπους. Δεν μπορούμε να έχουμε 200.000 και πλέον Έλληνες συμπολίτες μας που να απολαμβάνουμε τη δεύτερη και τρίτη σύνταξη. Εφόσον η μία σύνταξη υπερβαίνει τα 800 ευρώ, σύνταξη. Εφόσον η μία σύνταξη υπερβαίνει τα 800 ευρώ, θα κόβονται οι υπόλοιπες. Επίσης, έχω τονίσει ότι οι συνταξιούχοι από την Ένωση Κεντρών θα απαγορευτεί να εργάζονται όταν από τη σύνταξή τους λαμβάνουν πάνω από 800 ευρώ. Και αυτό για να βοηθήσω τις θέσεις εργασίας που λάθρα καταλαμβάνουν σήμερα πολλοί συνταξιούχοι, να τις καταλάβουν ή στην λίστα ανέργων αναμένοντες. Έχω ζητήσει επίσης πάυση της χρηματοδότησης των κομμάτων από το κράτος. Έχω ζητήσει απόλυση από τη Βουλή 1.700 που είναι συγγενείς των βουλευτών και μπήκαν χωρίς ΑΣΕΠ με προνομιακούς όρους. Έχω ζητήσει επιστροφή των 12.000 αποσπασμένων που σουλατσάρουν αργόμισθοι ή στις υπηρεσίες τους προκειμένου να εργαστούν και να παίρνουν μεν το μισθό τους, αλλά αποδίδοντες και εργαζόμενοι. Έχω ζητήσει μείωση των μισθών όλων των αιρετών και των αποδοχών κατά το 50%, αρχής γενομένης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι και τον τελευταίο Μητροπολίτη ή Δήμαρχο, μείωση στο 0,5% των αποδοχών όλων. Επίσης, έχω ζητήσει ο νέος μισθός του βουλευτή, που θα είναι περίπου 3.500 ευρώ, αφού σήμερα είναι 7,5 περίπου, μειωνόμενος στο 0,5 γίνεται 3,5, να αποτελεί οροφή για τις αμοιβές εντός Ελλάδας. Δηλαδή να μην υπάρχουν ούτε διοικητές οργανισμών, ούτε golden boys, ούτε διάφοροι πάσης φύσεως εργαζόμενοι που να λαμβάνουν περισσότερο από των 3.500 ευρώ. Εφόσον η χώρα βρίσκεται σε κρίση, δεν μπορεί κάποιοι να συνεχίζουν να απολαμβάνουν μισθούς παχυλούς. Έχω ζητήσει επίσης οι εργαζόμενοι να μετέχουν κατά 40% στα κέρδη των επιχειρήσεων και αυτό για να έχουμε τη δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να έχουμε τη δυνατότητα εκτός από το μισθό τους κάθε μήνα ή στο τέλος του χρόνου να παίρνουν όλοι ένα μπόνους που προέρχεται από τα κέρδη των επιχειρήσεων. Επίσης έχω ζητήσει πολίτες, συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν μεγάλα εισοδήματα από ανώνυμες εταιρείες, από χρηματιστήριο, από τόπους καταθέσεων κλπ. Να χάνουν το δικαίωμα στη σύνταξη.
ακριβώς γιατί είναι πολίτες εύποροι. Δεν το κάνω από κακία, το κάνω για να ανακουφίσω τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία επίσης βρίσκονται στο όριο της χρεοκοπίας. Και διότι τέτοια μέτρα ανακούφισης των ασφαλιστικών ταμείων, οι άλλες χώρες όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν αποδώσει σημαντικά πράγματα. Γιατί και 100.000 Έλληνες να είναι οι πλούσιοι, οι εύποροι σε αριθμό, 100.000 λιγότερες συντάξεις είναι κάτι σημαντικό. Ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι συνταξιούχοι πολυτελείας, δηλαδή είναι συνταξιούχοι όχι του χαμηλότερου ορίου. Με αυτά τα μέτρα τα οποία σας περιέγραψα, πιστεύω το έλλειμμα να κατέλθει από το 11 εις το 6 και πιστεύω ένα 70 με 80% των ανέργων να πιάσουν δουλειά. Και αν θέλουμε περαιτέρω το 6 να το κατεβάσουμε στο 3, ώστε η εικόνα να βγει στις αγορές με περηφάνεια και να αρχίσει να δανείζεται κανονικά με επιτόκιο πολύ χαμηλό, ούσα η χώρα φερέγγια στις διεθνείς αγορές, για να, αν θέλουμε να το επιτύχουμε, μπορούμε να βάλουμε χαράτσια σε όσους έχουν σπίτια, πολλά σπίτια στο ε9, αλλά να απαλλάξουμε με επιμέλεια την πρώτη και τη δεύτερη κατοικία. Να μην τους βάλουμε κανένα χαράτσι. Δηλαδή στην κάθε οικογένεια η Ένωση Κεντρών χαρίζει, απαλλάσσει μάλλον, χαρίζει το χαράτσι των δύο πρώτων σπιτιών. Επίσης, κοπή συντάξεων και μισθών θα κάνουμε σε όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο των 2.000 ευρώ. Μέχρι τα 2.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα εγγυώμαι ότι θα επιστραφούν και αυτά που έχουν ληφθεί από το 2009 και εντεύθερο. Και πιστεύω με τα νέα αυτά μέτρα, χαράτσεις στις κατοικίες και περικοπές μισθών και συντάξεων στα μεσομεγάλα στρώματα, απαλλασσομένων των μικρών στρωμάτων της κοινωνίας, των μικρού εισοδήματος μάλλον στρωμάτων της κοινωνίας, πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο 3%. Είναι πεποίθησή μου, είναι η άποψη των οικονομολόγων του κόμματος, η Ένωση Κεντρών μπορεί να είναι ένα μικρό κόμμα, αλλά έχει αξιόπιστη ομάδα οικονομολόγων. Όπως και ίσως θα λέμε, τα εννοούμε. Εδώ λοιπόν, επιμένω έχουμε δύο ομάδες κομμάτων. Δύο μπλοκ κομμάτων στην Ελλάδα. Το ένα μπλοκ είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, που υποτίθεται ότι μας κρατούν στην Ευρώπη, υποτίθεται ότι μας διατηρούν στη ζώνη του ευρώ, αλλά διαπράξεών τους εξαθλιώνουν το λαό μας και μας οδηγούν μαθηματικά στην χρεοκοπία, γιατί ο λαός δεν θα αντέξει μέχρι τέλους και θα γονατίσει. Οπότε πρώτα θα χρεοκοπήσουν οι απλοί άνθρωποι και θα παρασύρουν στην χρεοκοπία και την κοινωνία και το κράτος. Λοιπόν, ενώ στο πρώτο μπλοκ κομμάτων ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία υποτίθεται ότι μας διατηρούν στο ευρώ και στην Ευρώπη, δια των ενεργειών τους όμως εξαθλιώνουν τα λαϊκά στρώματα. Και μαθηματικά, κατά την άποψή μου, αγόμεθα προς την χρεοκοπία. Το άλλο team της άλλης όχθης κομμάτων λέει όχι σε όλα, με μικρές παραλλαγές ζητούν να πτωχεύσουμε. Μας προτείνουν πτώση από το μπαλκόνι, όπως λέγω. Μπορεί κάποιοι να έχουν ύφος διθεμπιολογικό, άλλοι πιο σκληρό ύφος, αλλά τώρα το ύφος θα κοιτάξουν. Η ουσία. Λένε όχι σε ό,τι τίθεται ως βάρος, ακόμη και λογικό βάρος. Δηλαδή εγώ αυτό που λέω πάνω από τα δύο σπίτια να μπαίνει χαράτσι.
για να φτάσει το έλλειμμα στο 3%. Αν ερωτηθεί ο Κουβέλης και σε αυτό λέει όχι. Και ο Τσίπρας αν ερωτηθεί και του πούνε ο κύριος Λεβέντης λέει στα δύο πρώτα σπίτια να απαλλάσσονται, αλλά στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο να μπαίνει χαράτσι. Και αυτός όχι θα πει για να πάρει ψήφους. Επίσης αν του πούνε ο κύριος Λεβέντης ζητάει να κοπούν μισθοί και συντάξεις πάνω από 2.000 ευρώ οικογενειακού εισοδήματος. Αυτός θα πει όχι. Γιατί είναι σοφιστής, γιατί είναι ψηφοθύρας. Το δεύτερο λοιπόν μπλοκ κομμάτων μας προτείνει πτώση από τον μπαλκόνι. Μας προτείνει αυτοκτονία οικονομική, στάση πληρωμών και πτώχευση και εξαθλίωση των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Διότι την πτώχευση, όπως είπα και σε όλες τις ομιλίες μέχρι τότε, κυρίως οι φτωχοί θα την πληρώσουν. Οι πλούσιοι θα την αντέξουν. Και όλες οι δοκιμασίες, όποιες και αν συναντήσουμε μπροστά μας, οι πλούσιοι θα τις αντέξουν τις δοκιμασίες. Οι φτωχοί τις θεωρούν βουνό. Και 200 ευρώ χαράτσι για τους φτωχούς είναι βουνό. Για τους πλουσίους είναι ο πασατέμπος. Επομένως, άνθρωποι που για να είναι ευχάριστοι και για να παίρνουν ψήφους απορρίπτουν όλα τα μέτρα που εισηγείται ένας κεντρών, μέτρα που σώζουν τη χώρα, αυτοί οι άνθρωποι είναι σοφιστές, είναι απατεώνες. Ή είναι τρελοί και προτείνουν πτώχευση της χώρας. Αυτά είναι τα δύο μπλοκ κομμάτων και εις ανάμεσα σε αυτά τα δύο μπλοκ βρίσκεται η Ένωση Κεντρών, η οποία Ένωση Κεντρών τόλμησε και έκανε μελέτες για τη σωτηρία της χώρας, τις ίδιες μελέτες που είχε πει και πριν 20 χρόνια η Ένωση Κεντρών έκανε, επέκταση των ίδιων μελετών. Από την πρώτη ώρα παρουσίας μου στην πολιτική από το 1990-1992 είχα προεξοφλήσει ότι θα πτωχεύσουμε. Είχα προεξοφλήσει ότι σαν κρατική μηχανή θα εκμαυλιστούμε. Είχα προεξοφλήσει ότι όσο συνεχίζεται η πελατειακή σχέση κομμάτων και λαού, η χώρα θα χρεοκοπήσει ηθικά αλλά και οικονομικά. Σώζονται οι κασέτες. Τις ίδιες αυτές μελέτες τώρα επεκτείναμε σε μέτρα σωτηρίας. Και αυτά τα μέτρα 9 σημείων που σας ανέφερα είναι μέτρα που με εμποδίζουν να τα πω στην κοινωνία, γιατί δεν θέλουν τα άλλα κόμματα να εμφανιστεί ένας κύριος Λεβέντης Βασίλης, ο οποίος να έχει μέτρα προτάσεων, προτάσεις μέτρων, ενώ αυτοί δεν έχουν τίποτε παρά κομίζουν την αλαζονία τους, την εξουσιομανία τους και την ανοησία τους, την ασυναρτησία τους. Προσπαθούν λοιπόν να εμποδίσουν να παρουσιαστούμε, να εμφανιστούμε. Έτσι έκαναν οι σοφιστές. Οι σοφιστές εμφανιζόντουσαν ως σοφοί, ότι είναι ήδη σοφοί. Παρουσίαζαν ευχάριστα τα πράγματα, γινόντουσαν αποδεκτοί και οδηγούσαν τους λαούς στην καταστροφή και εμπόδισαν οι αληθινοί σοφοί να υπάρχουν, να φανούν. Γιατί τους χαλούσαν τη συνταγή. Πολλοί ερωτούν και ζητούν να συνεργαστούμε ως Ένωση Κεντρών με άλλα κόμματα, μια και πήραμε μικρό ποσοστό. Πέστε μου ποια κόμματα θα μπορούσατε να εννοείτε. Ποια κόμματα. Όταν τα βάλουμε κάτω, απόδειξη δε ότι όλοι όσοι προτείνουν να συνεργαστεί ενός κεντρών με άλλα κόμματα δεν αναφέρουν πια. Δεν αναφέρουν ποια είναι αυτά τα κόμματα. Μιλούν αόριστα περί κομμάτων με τα οποία θα συνεργαστούμε. Δεν αναφέρουν πια κόμματα. Και θα σας αναφέρω εδώ μία επιστολή κάποιου φίλου μας, του κυρίου Κώστα Τσακνίδη, ο οποίος αυτός κατονομάζει τον κύριο Κουβέλη. Με αυτόν να συνεργαστείτε, λέει κύριε Λεβέντη, με τον κύριο Κουβέλη. Και ακούστε τι γράφει στην επιστολή του.
Λέει, κύριε Πρόεδρε, σε αυτή τη δύσκολη πολιτική συγκυρία, όπου το δίλημα ήταν μνημόνιο ή όχι μνημόνιο, φαίνεται ότι δεν χωράγανε απόψεις όπως αυτές της Ένωσης Κεντρών. Μία παράκληση, επειδή σας ακούω από παιδί, από το κανάλι 67, επειδή σας πιστεύω, πιστεύω στις θέσεις σας, πιστεύω στις προτάσεις σας, πιστεύω στο όραμά σας, θεωρώ πολύ άδικο, όχι τόσο για εσάς. Εσείς είστε ένας πετυχημένος κύριος, ούτε για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αυτή που είναι. Αλλά για μένα και για τους οπαδούς σας, το θεωρώ άδικο να μην είστε στη Βουλή. Σας παρακολουθούμε και σας πιστεύουμε τόσα χρόνια. Πρέπει και εμείς να δικαιωθούμε κάποια στιγμή. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια καλή στιγμή, είναι η εποχή των συνεργασιών. Και η Ένωση Κεντρών στις εκλογές πέτυχε ένα 0,7%, που σημαίνει ότι, αν είχαμε απλή αναλογική, θα είχε 2 βουλευτές. Προτείνω, κύριε Πρόεδρε, να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον κύριο Κουβέλη και τη Δημοκρατική Αριστερά και να προτείνετε συνεργασία. Επειδή σας παρακολουθώ, είναι ο μόνος για τον οποίο δεν έχετε πει αρκετά κατηγορό. Είναι σοβαρός, χωρίς σαφές πολιτικό πρόγραμμα βέβαια, αλλά σοβαρός κύριος. Και τώρα θα μου πείτε, πώς τον χαρακτηρίζω σοβαρό, χωρίς να έχει ένα σαφές πολιτικό πλάνο διεξόδου από την κρίση. Ενώ σοβαρός σαν προσωπικότητα, σαν κύριος, σαν πολιτικός δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν έχει να προσφέρει κάτι στον τόπο. Απλά έχει μια καλή ρητορική και δείχνει καλός άνθρωπος. Σας παρακαλώ, κύριε Λεβέντη, πάρτε τον τηλέφωνο και μιλήστε του. Δηλαδή έχουμε εδώ ένα κύριο Κώστα, ο οποίος μας λέει ότι δεν είναι τίποτε ο κύριος Κουβέλης, ένα μηδέν είναι από πλευράς πολιτικής, απλά είναι ένας σοβαρός κύριος, δηλαδή ένας άνθρωπος με γραβάτα, μια φιγούρα σοβαρή. Πολιτικά δεν είναι τίποτε ο άνθρωπος, ούτε λέει και κάτι, και να πάρω εγώ, ο οποίος έχω απόψεις, να πάρει η Ένωση Κεντρών, που είναι κόμμα με θέσεις και με απόψεις, να πάρουμε αυτόν τον κύριο, μόνο με τον δεδομένο ότι τον θεωρεί ο κύριος Κώστας σοβαρό σαν κύριο, ενώ πολιτικά είναι μηδέν, να του πούμε να συνεργαστούμε. Κύριε Κώστα μου, το χρέος σας είναι να έρθετε να δουλέψετε κοντά μας. Να έρθετε να εξαντλήσετε τις δυνατότητές σας. Να έρθετε να κάνουμε αγώνα. Υποδείξεις. Λέτε εγώ να είμαι βλάκας, αν ήθελα να βγω βουλευτής, πάση θυσία, να έκανα τόσο σκληρή προσπάθεια με την Ένωση Κεντρών και να μην έκανα αυτό το τηλέφωνο που λέτε, να περίμενα τη δική σας υπόδειξη. Αλήθεια αυτό ισχύει, νομίζετε? Ασφαλώς και τα έχω σκεφτεί όλα. Ασφαλώς και τα έχω σκεφτεί όλα. Και ασφαλώς σας λέγω, έχουν ασκηθεί πιέσεις και απάνω μου και προτάσεις από κόμματα και μάλιστα μεγάλα κόμματα για να πάρουν αυτό το 0,7% που τους χρειάζεται απαραίτητος για να επιτύχουν το σκοπό τους και να αυξήσουν τη δύναμή τους. Απλά η νοοτροπία μου είναι. Η νοοτροπία μου είναι. Να μην κάνω ευκαιριακές και συγκυριακές συγκολήσεις. Και πάνω απ' όλα, να μην υποτάσω τις απόψεις εις το μηδέν. Γιατί αν τις απόψεις που έχει ένας κεντρών, τις υποτάξω στη συσκευασία του μηδενός, του κάθε κυρίου Κουβέλη, του κυρίου Τσίπρα ή του οποιοδήποτε, τότε θα είμαι κατώτερος των περιστάσεων. Δηλαδή είχα την δύναμη να οργανώσω ένα κόμμα με απόψεις στην Ένωση Κεντρών, να επιτύχω να έχει ένα σωστό πρόγραμμα. Και επειδή το καταστημένο με πολεμάει και δεν με αφήνει να μιλήσω στα κανάλια, να πάω με τα μηδενικά της πολιτικής, να συγκοληθώ για να εκλεγώ βουλευτής, αυτό θα το έκανα αν ήταν αυτός ο σκοπός μου να εκλεγώ βουλευτής.
αν ήταν σκοπός της ζωής μου να εκλεγώ βουλευτής, πράγματι έτσι θα ενεργούσα, όπως περιγράφεται και προτείνεται. Για να δούμε εδώ διάφοροι άλλοι κύριοι τι λένε. Λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης, κύριε Πρόεδρε, διαβάζω καθημερινά για να δώσω λόγια, όμως δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να φτάσω έως και τις εξετάσεις, διότι ο πατέρας μου, που είναι ελαιοχρωματιστής, δεν έχει δουλειά, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να πληρώσω τα μαθήματα. Σας υποστηρίζω και σας παρακαλώ, κάντε κάτι για να απαλλαγούμε από το σάπιο σύστημα που μας περιτριγυρίζει. Λέει, τι να κάνω, εγώ ένας άνθρωπος είμαι, κύριε Δημήτρη μου. Αυτό που λέτε, κάντε κάτι κύριε Λεβέντη για να ανέβει ένα κεντρών, για να μπει στη Βουλή ένα κεντρών, για να... Αυτό είναι η δική σας δουλειά. Δηλαδή, το χρέος το δικό σας να κάνετε αγώνα να ανεβούμε, νομίζετε ότι με το να μου το μεταφέρετε εμένα, απαλλάσσεστε εσείς. Αν αυτές οι 40.000 ψήφοι, που εγώ πιστεύω είναι πολύ περισσότεροι οι ψήφοι, 40 μας άφησαν να θεωρούμε ότι είναι οι ψήφοι μας. Αν επομισθούν τις ευθύνες τους, τις αληθινές επάνω τους, θα γίνουν 300.000 οι ψήφοι. Σας το λέω αμέσως. Αν δηλαδή ο καθένας σας μιλήσει σε 2-3 φίλους, αν βάλουμε και τη μητέρα μας και τον πατέρα μας και κάποιους άλλους να ψηφίσουν ένα σχεδόν, αυτότε θα απαλλαγούμε από τα λαμόγια και τους απαντεώνες που μας περιτριγυρίζουν. Με το να λέτε κάντε κάτι κύριε Λεβέντη, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι που ανθρωπίνως ήταν δυνατόν να κάνω και δεν το έχω ήδη κάνει. Δεν νομίζω, δεν θα ήταν έντιμο να μπορεί κάτι να κάνω και να μην το κάνω. Ο κύριος Παναγιώτης λέει τι θα γίνει με την εκπομπή στο έξτρα. Σας εξήγησαν την εκπομπή, την κόψανε ανηθίκως και βιαίως από το έξτρα με ένα νόμο ότι δίθεν υποψήφιοι δεν μπορούν να κάνουν εκπομπές. Μπορούσαμε βέβαια να είμαι προσκαλεσμένος κάποιου δημοσιογράφου και να κάνουμε την εκπομπή. Ούτε αυτό υιοθέτησαν, φοβούνται λένε μη φάνε πρόστιμο από το ΕΣΟΡΟΥ, τρίχες κατσαρές. Εγώ πιστεύω ότι κόψανε την εκπομπή επειδή βλέπω ότι στο δελτίο ειδήσεων συνεχώς προβάλλουν Καμένο και Καρατζαφέρη. Προφανώς έχουν κάποια συμφέροντα από εκεί. Τώρα έχουν υποσχεθεί ότι θα μας βάλουν 2-3 φορές σε εκπομπές που κάνει το έξτρα, στην εκπομπή του Τράγκα, ξέρω εγώ, στην εκπομπή του Παυλόπουλου Φτουνού, 2-3 φορές μέχρι τις εκλογές. Αυτό ισχυρίζονται. Και μελλοντικώς έχουν προχωρήσει οι δικηγόροι σε μια συμφωνία. Η εκπομπή της Κυριακής να ξεκινάει λίγο αργότερα, γύρω στις 12 το βράδυ και να κρατάει 2 ώρες και να μπαίνει και μια ώρα το πρωί, 7 με 8 το πρωί. Μια ώρα, μια άλλη εκπομπή πρωινή, το τρίωρο να σπάσει δηλαδή σε 2 ώρα και σε μια ώρα. Αυτοί θέλανε να μας κόψουν τη φόρα στις εκλογές. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Προφανώς έχονται συμφέροντα με τα κόμματα της ακροδεξιάς. Θα δούμε πώς. Εμείς συγκεντρώνουμε τα στοιχεία, υπολογίζουμε και τη ζημιά την οποία μας έκαναν και θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Ο κύριος Κώστας Ντάκουρης. Όταν ήμουν 11 χρονών είχα ύψος 1,10. Ζήγιζα 20 κιλά. Τώρα είμαι 75 και είμαι σχεδόν τα ίδια κιλά. Τώρα είμαι 75 ετών εννοεί και είμαι σχεδόν τα ίδια κιλά. Πεινάω, η σύνταξή μου είναι 300 ευρώ, ευτυχώς με βοηθάνε τα 8 παιδιά μου. Πάλι καλά μου δίνουν από 10 ευρώ το καθένα γιατί είναι άνεργα. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Μακάρι να μπει στη Βουλή η Ένωση Κεντρών. Ευχαριστούμε, υπομονή κύριε Κώστα μου.
Καίγεται το όνομα του Ντάκουρη. Δεν ξέρω αν είναι συγγενής σας κάποιος εισαγγελέας Ντάκουρης Κρίστος, που είναι πολύ φίλος. Λοιπόν. Η κυρία Λεύκη, γεια σας, δουλεύω σε γυμναστήριο, η δουλειά πέφτει και τα αφεντικά κάνουν απολύσεις. Πιστεύω ότι θα φτάσει και η δική μου σειρά. Εκεί μας έφτασαν αυτοί οι δίθεν απατεώνες της πολιτικής, οι δίθεν πολιτικοί απατεώνες και οι ανεγκέφαλοι που τους ψηφίζουν. Ευχαριστώ την κυρία Λεύκη. Ο κύριος Λούις Καραμάνος, κύριε Πρόεδρε, είμαι κάτοχος γυμναστηρίου και τα έσοδα έχουν μειωθεί ραγδαία. Έχω σκοπό να διώξω προσωπικό, ακόμη και τον κολλητό μου, Δημήτρη. Ακόμη αποτέλεσμα αυτού ήταν να φτάσω στο σημείο να παίξω σε σύριαλ του Μέγκα στους βασιλιάδες ως γυμναστής. Και όλα αυτά για πενταροδεκάρες έσχος. Ο κύριος Κώστας, καλησπέρα, Πρόεδρε, υποστηρίζω τον ΚΚΕ, αλλά πλέον βαρέθηκα τους λόγους της κυρίας Παπαρίγα και θα στραφώ στην Ένωση Κεντρών, γιατί σας παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό και λέτε πολύ σωστά πράγματα. Καιρός νομίζω είναι η οπαδή του ΚΚΕ να σοβαρευτούμε και να ξέρετε και το γενεολογικό μου δέντρο. Εμένα η οικογένειά μου, η παλιά οικογένεια Λεβέντη, ήταν οι ΚΚΕΔες, το ξέρετε. Ο πατέρας μου εγνώρισε τον Γεώργιο Παπανδρέου προσωπικά όταν επισκέφθηκε τα ναυπηγεία του Καραμαγκά, όταν εξελέγει το 1964 ο Γιώργος Παπανδρέου, έκανε επίσκεψη στα ναυπηγεία του Καραμαγκά. Εκεί δάκρυσε ο πατέρας μου, μίλησε στους εργαζομένους ο Γιώργος Παπανδρέου και επειδή δάκρυσε, ζητάει από τον Δρακόπουλο, τον ανιψό του Νιάρχου του, τον Νιάρχο είχε τα ναυπηγεία, λέει φέρε μου εκείνον εδώ. Και έδειξε τον πατέρα μου, του λέει γιατί δάκρυσες. Λέει δάκρυσα γιατί κάνατε, λέει, τη δωρεάν παιδεία και τώρα θα σπουδάσουν και τα τέσσερα παιδιά μου. Γιατί λόγω της φτώχειας είχαμε πάρει την απόφαση το ένα να μείνει εδώ να σπουδάσει και τα τρία να τα στείλω στην Αυστραλία να πλένουν πιάτα, να δουλέψουν για να μου στέλνουν χρήματα να σπουδάσω τουλάχιστον το ένα. Και με την δωρεάν παιδεία λέει, που κάνατε, κύριε Πρόεδρε, θα αποτολμήσω να σπουδάσω και τα τέσσερα παιδιά. Από εκεί ξεκίνησε η φιλία της οικογένειας Λεβέντη με την οικογένεια Παπανδρέου. Ενώ του Γεωργίου Παπανδρέου. Τώρα βέβαια, και από τη μητέρα μου, η μητέρα μου λεγόταν Κασιμάτη, έχει πεθάνει η μητέρα μου 2 μήνες, από ό,τι γνωρίζετε πρόσφατα, και είναι στενή συγγενής του Κασιμάτη του Γιώργου, του καθηγητή του συνταγματολόγου, που ήταν στον Ανδρέα Παπανδρέου, εκ των απορρίτων του. Και όσοι ήρθατε και στην κυρία, είδατε τον καθηγητή. Με λύπη, έμαθα ότι ο θείος μου, αυτός ο Γιώργος ο Κασιμάτης, πήγε στα Κύθυρα, που ήταν στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου και καλός επιστήμονας, βέβαια τώρα 82 ετών περίπου. Λοιπόν, με λύπη μου έμαθα ότι πήγε στα Κύθυρα και έκανε προπαγάνδα υπέρ του Καμένου. Αυτό πραγματικά το θεωρώ εξευτελισμό για την οικογένειά μας. Ένας άνθρωπος στενός μου συγγενής, ο Γιώργος Κασιμάτης, δημοκράτησε στη ζωή του, με κάποιες απόψεις, αλλά πάση περιπτώσει δημοκράτης, να κάνει προπαγάνδα στα Κύθυρα υπέρ του Καμένου. Ενός Καμένου που έφαγε 3 δις από το χρηματιστήριο, ενός Καμένου που είναι, πάση περιπτώσει, ακροδεξιός, ενώ λίγη ησυχία ζητάω από μέσα. Μιλήστε σας παρακαλώ μέσα. Ενός Καμένου, ο οποίος
πήρε ψήφους τη ΔΑΚΕ. Ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι ήταν σκληροί δεξιοί υπό το Μανώλη και επειδή τους έκοψαν μισθούς και συντάξεις, πήγαν εκδικητικά να ψηφίσουν ΔΑΚΕ Καμένο. Θεωρώ λοιπόν την ενέργεια του στενού μου συγγενής, την ενέργεια εντελώς απαράδεκτη και την καταγγέλλω δημόσια. Άλλο η συγγένεια και άλλο ο ξεπεσμός. Εδώ μιλούμε για ξεπεσμό όταν ένας Γιώργος Κασιμάτης που υποτίθεται ήταν στον Ανδρέα Παπανδρέου σύμβουλος και δεξί χέρι, κάνει καμπάνια στα Κύθυρα υπέρ του Καμένου, υπέρ της άκρας δεξιάς, υπέρ των Μανώλιδων και των Τέλες που είδων. Είναι απαράδεκτο και γι' αυτό το καταγγέλλω δημοσίω. Με στεναχώρησε πάρα πολύ όταν ήρθες άλλος μου συγγενής από τα Κύθυρα και μου περιέγραψε ότι ο Γιώργος ο Κασιμάτης ο καθηγητής έκανε προπαγάνδα υπέρ του Καμένου στα Κύθυρα. Αυτό ήταν απαράδεκτο. Ό,τι και αν έκανε στη ζωή του σαν δημοκράτης, τώρα τα πέταξε στα σκουπίδια όλη του την προσφορά. Γιατί ήταν καλός άνθρωπος όντως και δημοκράτης. Και η γνώμη του σαν επιστήμονα και συνταγματολόγου παλαιότερα είχε αξία. Τώρα είναι μεγάλος άνθρωπος, μεγάλης ηλικίας. Τον έβγαζε συνεχώς και ο Παπαδάκης και ο Αυτιάς και τον είχε πιάσει ένα αντιμνημονιακό μένος, ένα σύστρος αντιμνημονιακός, να είναι κατά του μνημονίου, αλλά ένας σοβαρός άνθρωπος όταν είναι κατά του μνημονίου εξηγεί και πώς θα βγούμε από το μνημόνιο. Εξηγεί και πώς θα βγούμε από το μνημόνιο, με τι τρόπους. Και όχι απλά να είναι κατά του μνημονίου όπως είναι ο Τσίπρας, ο Καμένος και όλοι αυτοί. Δεν περίμενα από τον Κασιμάτη να κάνει προπαγάνδα υπέρ Καμένου. Και το θεωρώ για την οικογένειά μας όνειδος. Όνειδος, έτσι, προς αποκήρυξη. Όνειδος προς αποκήρυξη. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα μέλη του ΚΚΕ όταν έρχονται στην Ένωση Κεντρών αισθάνομαι όπως αισθάνθηκε λίγο και ο Χριστός όταν είδε Έλληνες που είπε ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή η θέση των γνήσιων αριστερών είναι στην Ένωση Κεντρών. Ποιο άλλο κόμμα έχει πιο αριστερές, πιο τίμιες, πιο ανοιχτές σε συζήτηση θέσεις από την Ένωση Κεντρών. Και τέτοιες θέσεις που μπορούν να έρθουν και από άλλους χώρους, από το ΠΑΣΟΚ βεβαίως, που είναι όλοι κεντρώοι, από τη δεξιά όσοι έχουν λίγο μυαλό και δεν δέχονται να πηγαίνουν με τους απατεώνες και τους σοφιστές. Άρα έχουμε θέσεις που άριστα ταιριάζουν στο χαρακτήρα τίμιων και ηθικών ανθρώπων. Γι' αυτό η έλευση ψηφοφόρων προς την Ένωση Κεντρών από το ΚΚΕ δεν είναι απλά για μας η χαρά, είναι η αναγνώριση ότι αυτός ο κόσμος είναι ο δικός μας. Αυτός ο κόσμος, ο τίμιος κόσμος, ο προδομένος κόσμος της αριστεράς, ο ταλαιπωρημένος κόσμος της αριστεράς, δεν πάει με την ΑΕ ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ είναι ανώνυμη εταιρεία, έρχεται στην Ένωση Κεντρών των Αγώνων της Δημοκρατίας ο λαός της αριστεράς. Ο κύριος Ανδρέας, καλησπέρα κύριε Λεβέντη, σας ψήφισα σε 6 του Μάη και είμαι υποστηρικτής της Ένωσης Κεντρών. Θα ήθελα να ρωτήσω τι πρόγραμμα έχει η Ένωση Κεντρών για το αναπτυξιακό ζήτημα. Έχετε μιλήσει για τη μείωση του ελλείμματος του 3%, αλλά πώς θα έρθει ανάπτυξη και πλούτος στη χώρα. Αν προσέξατε κύριε Ανδρέα μου, πριν τις εκλογές είχα προτείνει
ότι έχω στην τσέπη μου 50 δισεκατομμύρια από τη Μέρκελ και 50 δισεκατομμύρια από τους φοροφυγάδες που έβγαλαν τα λεφτά τους στην Ελβετία. Και η Μέρκελ, αν είδατε, το είπε στον Παπούλια προχθές. Είπε ότι είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε για την ανάπτυξη στη χώρα σας. Δεν εννοούσε με δάνεια, εννοούσε με πακέτο 50 δις μέσα σε μία τριετία για την ύπαρξη επενδύσεων στοχευμένων για την μείωση της ανεργίας, την οποία όμως ανεργία η Ένωση Κεντρών και δι' άλλου τρόπου μειώνει μέσω πάταξης πολυθεσίας και μέσω απαγόρευσης του συνταξίου που παίρνουν πάνω από 800 ευρώ να εργάζονται. Επομένως, για τους ανέργους, αν επικρατήσουν οι απόψεις της Ένωσης Κεντρών, βλέπω καλό μέλλον. Δεν θα χρειάζεται κανένας να φεύγει στο εξωτερικό όπως απειλούν οι νέοι για να βρουν το μέλλον τους. Γιώργος από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα κύριε Λεβέντη. Εδώ που φτάσαμε, ποιο πιστεύετε πως θα είναι το μικρότερο κακό για την Ελλάδα, να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα που θα τα βάλει με την Ευρώπη, να βγει η Νέα Δημοκρατία που θα υπηρετήσει όπως πάντα τη διαπλοκή και το μνημόνιο κατασπαράζοντας περισσότερο τα λαϊκά στρώματα? Κύριε Γιώργο μου, μην έχουμε αυταπάτες. Είτε ο ΣΥΡΙΖΑ βγει πρώτος, είτε η Νέα Δημοκρατία, θα υπηρετήσουν, είτε ο Τσίπρας είτε ο Σαμαράς, θα υπηρετήσουν τα συμφέροντα των ντόπιων της ολιγαρχίας, δηλαδή αυτών που έχουν τα κανάλια, που κλέψαν τα λεφτά στο χρηματιστήριο του 99, και θα υποκύψουν αμαχητοί σε ό,τι ορίσει η Ευρώπη. Και ο Τσίπρας δεν θα μας βγάλει από την Ευρώπη. Θα κάνει κολοτούμπα και μπορεί να κάνει κόμξες, αλλά φρονώ ότι θα υπακούσει απόλυτα στην Ευρώπη. Οι απειλές ότι θα μας βγάλει και λοιπά είναι γελίες. Έτσι, διότι θα ήταν τρελός να οδηγήσει την Ελλάδα στη δραχμή, στο τέλος θα πάει και φυλακή, αν το κάνει. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Τσίπρας θα κάνει πολύ μεγάλη κολοτούμπα αν βγει μετά τις εκλογές και θα είναι τυφλό όργανο των διαπλεκομένων μέσα στην Ελλάδα και απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τις υποδείξεις της Ευρώπης. Το ίδιο θα κάνει και ο Σαμάρας. Τυφλό όργανο των διαπλεκομένων μέσα και τυφλό όργανο των Ευρωπαίων προς τα έξω. Άρα και οι δύο θα κάνουν το ίδιο. Μην έχετε αυταπάτες. Και οι δύο, και αυτά που κάνουν τώρα μεταξύ τους είναι οι αυσημαχίες και όλα αυτά, είναι γελίες, γελία πράγματα, για να τέρπεστε όσοι έχετε έτσι τάση να βλέπετε τα σοου των δελτίων ειδήσεων, να μαλώνει μεταξύ τους ο Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς. Και οι δύο είναι υπηρέτες του μεγάλου κεφαλαίου και οι δύο δεν έχουν κότσια να βγουν στην Ευρώπη να εκπροσωπήσουν τη χώρα. Ο Τσίπρας κάνει τώρα ένα διήμερο ταξίδι σε Γαλλία και Γερμανία κυριολεκτικά για δημόσιες σχέσεις και για επικοινωνιακούς λόγους. Επομένως, φρονώ ότι το ερώτημά σας δεν έχει καμία αξία. Αξία έχει μόνο ένα πράγμα, να μπορέσει η Ένωση Κεντρών παρά τις δυσίωνες προβλέψεις να υπερβεί το 3%, να υπάρχουν μέσα στη Βουλή 15-20 σοβαροί άνθρωποι που να τους δυσκολεύσουμε τη ζωή και να τους εμποδίσουμε να παίρνουν αντιλαϊκά μέτρα. Γιατί ούτε αυτό η Παπαρίγα μπορεί να μην μπήκε στη Βουλή με την πόλωση, με τους ψήφους που παίρνει συνεχώς ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας τώρα μαδάει το κουκουέ, μαδάει τους οικολόγους. Οι οικολόγοι πάνω από 1-1,5 δεν θα πιάσουν. Έμαθα ότι κατεβαίνουν. Είναι μεγάλο τους λάθος. Θα παρατομηθούν. Το ίδιο και το κουκουέ. Κινδυνεύει να μην μπει στη Βουλή το κουκουέ, να πιάσει 2,90 και να πάθει ό,τι ο Καρατζαφέρης το κουκουέ. Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή αφαιρεί ψήφους από όλα και ο Κουβέλης ακόμη και θα κινδυνεύσει να πιάσει το 3%. Μπορεί να το πιάσει, αλλά θα κινδυνεύσει. Γιατί ο Τσίπρας αφαιρεί και από αυτόν. Καταλάβατε. Το ίδιο κάνει και ο Σαμαράς. Εκμηδένισε τον Καρατζαφέρη, εκμηδένισε την Μπακογιάννη.
Θα πάρει πιστεύω και το Μάνο. Δεν ξέρω γιατί και ο Μάνος ένας περιφερόμενος θείασος έχει καταντήσει. Λοιπόν, έχω την άποψη ότι στείλουν ένα σκηνικό πόλωσης, το οποίο όμως εμάς, τους ανθρώπους που έχουμε καταλάβει ότι η πόλωση αυτή είναι σκηνοθετημένη, ότι και οι δύο θα υπηρετήσουν την τόπια ολιγαρχία, τους κλέφτες του χρηματιστηρίου του 99, τους καναλάρχες, και θα υπακούν απόλυτα στην Ευρώπη, στα όσα ορίσει η Ευρώπη, εμείς που το έχουμε καταλάβει πρέπει να μας αφήσει αδιάφορους αυτό το σκηνικό πόλωσης και να ψηφίσουμε Ένωση Κεντρών και να μεταφέρουμε και εις όλους τους δικούς μας, να μεταφέρουμε την άποψη ότι μόνο η ψήφος στην Ένωση Κεντρών είναι η αντίσταση στο κατεστημένο. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο λαός δηλαδή είναι μπροστά σε δύο απατεωνίζοντες ρόλους. Ένας ο ρόλος Τσίπρα δίθεν έξω από την Ευρώπη, που όμως θα δείτε θα κάνει κολοτούμπα και θα είναι σε όλα ναι, σαν το Γιωργάκη, και ένας ο Σαμαράς που είναι, την έχει κάνει ήδη την κολοτούμπα, και ενώ επί δύο χρόνια έλεγε αντίθετα του μνημονίου, τώρα ενώνει όλους υπό το μνημόνιο και αυτός. Λοιπόν, είμαστε μπροστά σε δύο κολοτούμπες. Τη μία που θα κάνει ο Τσίπρας μετά τις 17 Ιουνίου και τον Σαμαρά που την έχει ήδη κάνει την τούμπα, την κολοτούμπα. Λοιπόν, τι μένει για το λαό? Για το λαό μένει η Ένωση Κεντρών. Λυπούμε, αλλά δεν μένει τίποτα άλλο. Να πούμε ότι γι' αυτό το τζίμερο, ο τζίμερος αυτός, με ρωτούν πολλοί, μου στέλνουν, πώς κατάφερε και πήρε 2%. Αυτό το 2% προοριζόταν για την Ένωση Κεντρών. Σας είχα πει ότι υπήρχε γκάλωπ των Γερμανών πιο πολύ από 4% για το χώρο του κέντρου και περιέγραφαν το κόμμα το δικό μας, Βασίλειος Λεβέντης κτλ. Στον γκάλωπ. Τι έκαναν λοιπόν τα κανάλια? Μέγκα, Ντένα, Παπαδάκης, Σταρ, Χατζηνικολάου, στα ραδιόφωνα, περιοδικά, κάνανε φοβερή καμπάνια υπέρ αυτού του τζίμερου. Φοβερή καμπάνια. Αυτός είναι ακροδεξιός και είναι ιδιοκτήτης εταιρείας διαφημιστικής στο Βόλο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος θεωρήθηκε κατάλληλος για να εξοντώσει το Λεβέντη, για να του κλέψει ψήφους. Και έτσι ενώ εμείς μιλούσαμε πολιτικά και λέγαμε με τι τρόπο η χώρα θα εξέλθει από το μνημόνιο, θα φτάσει στο 3% ετήσιο έλλειμμα και θα αποδιώξει από πάνω της το βραχνά του μνημονίου, και προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα και δυσαρεστούσαμε ποιους, τους συνταξιούχους που εργάζονται, τους πολυθεσίτες, τους χαίροντες δύο και τριών συντάξεων, με όλους αυτούς συγκρούμαστε. Τους αιρετούς όλους που θα κόψουμε το μισθό τους στο ίμιση. Η Ένωση Κεντρών είχε πρόγραμμα που δυσαρεστούσε κάποια σοβαρά κομμάτια του ελληνικού λαού. Όμως είχε πρόγραμμα που έσωσε τη χώρα. Δηλαδή η σωτηρία της χώρας περνάει μοιραία μέσα από τη δυσαρέσκεια κάποιων καλομαθημένων και βολεμένων κομματιών της κοινωνίας. Παρουσιάστηκε λοιπόν αυτός ο κύριος Τζίμερος και είπε «Έξω η πολιτική, έξω η πολιτική, ναι στην πολιτική, όχι στους πολιτικούς». Τι θα πει έξω η πολιτική? Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Παίζει λέει κιθάρα. Τι θα κάνει για το χρέος? Τι θα κάνει για τους συνταξιούχους αν τα ταμεία είναι άδεια? Τι θα κάνει για όλα μας τα ζητήματα εδώ που η Ελλάδα καταραίει? Δεν μίλησε για τη ζώσα πραγματικότητα και άρχισε και μίλαγε ότι όλοι οι πολιτικοί σαπίσανε να φτιάξουν άλλη γενιά πολιτικών. Ερωτώ, όλα αυτά τα 20 χρόνια που εγώ κατάγγελνα το πολιτικό σύστημα και ζητούσα δικαιοσύνη, ο κύριος που ήταν ψήφισε δεξιά στο Βόλο, είναι γνωστό το ότι ψήφισε. Έμαθα από υποψηφίους που έχω στο Βόλο ότι είναι ακροδεξιός. Μετά, γιατί τον έβαλαν αυτόν τα κανάλια όλα και όχι τον κύριο Λεβέντη? Τι μαγικό κουμπί πάτησε και έγινε αποδεκτός στη διαπλοκή και στα κανάλια?
Ενώ την Ένωση σχεδόν δεν έβαλε κανένα απολύτως κανάλι ή μη μόνο η ΕΡΤ, γιατί είχαμε συνδυασμούς σε όλη τη χώρα ή μία ώρα που δικαιούτο. Το κάθε κόμμα που είχε κατακτήσει ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο ανά την Ελλάδα. Άρα ο κύριος αυτός μπήκε από τους διάφορους Χατζηνικολάου, Παπαδάκηδες, Πρετεντέριδες, την κυρία Στάι και όλους αυτούς για να ανακόψει την πορεία της Ένωσης Κεντρών προς τη Βουλή. Λέω όμως εις όλους, μη χαίρονται τώρα πράγματι, πήρε αυτός 2, εμείς 0,7. Πήρε τριπλάσιους ψήφους από εμάς. Πρεσβεύει κάτι? Όχι. Ο κύριος τίποτε. Ο κύριος εκλεκτός των καναλιών. Και μόνο που είναι εκλεκτός των καναλιών, δείχνει ότι είναι πιόνι. Διότι όποιον έχει, όποιον τα κανάλια βλέπουν συναντούν με άποψη, τον φοβούνται, τον παραμερίζουν. Και ιδιαίτερα με άποψη καυστική για τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, που έχουν κάνει τα κανάλια με βρώμικο και κλεμμένο χρήμα του 99 στο χρηματιστήριο. Δεν φοβάμαι λοιπόν όση προώθηση και αν του κάνουν. Δεν μπορεί το τίποτε να νικήσει την πολιτική. Και ναι, παρουσιάστηκε μετά τις εκλογές σε μια εκπομπή της κυρίας Στάι και είπε ιτήθηκε η πολιτική. Εγώ νομίζω ότι δεν ιτήθηκε η πολιτική. Η πολιτική βρίσκεται σε ένα στάδιο, όπως το φίδι που βγάζει το δέρμα του, να βγάλει το παλιό δέρμα η πολιτική και να φορέσει το νέο δέρμα. Δηλαδή να διώξει τους κλέφτες, τα λαμόγια από τη Βουλή και να βάλει καινούργια. Καινούργια όχι λαμόγια, καινούργιους ανθρώπους, νέο αίμα, καθαρούς και τιμίους. Προσωρινά έδιωξε κάποιους ο λαός, αλλά έβαλε λαμόγια και σκουπίδια πάλι. Δεν εννοώ βέβαια ανανέωση, να διώχνεις λαμόγια και να βάζεις πάλι λαμόγια. Εγώ εννοώ να μπουν μέσα στη Βουλή 20 βουλευτές της Ένωσης Κεντρών. Και σε αυτούς που βρίζουν την πολιτική αόριστα, νομίζοντας ότι αυτή είναι η καθαρή, στρέφομαι και λέω, και μόνο τώρα τον κύριο Τζίμερο τον προτίμησε ο Μαρτινογιάννης, ο Μπόμπολας, ο Αλαφούζος, ο Κυριακού, για να τον προβάλλουν, δείχνει ποιος είναι ο καθαρός και ποιος ο ακάθαρτος. Όποιον προωθούν τα κανάλια είναι σάπιος. Όποιον προωθούν τα κανάλια είναι βρωμερός. Σας το λέω εγώ Λεβέντης. Αφού είναι βρωμερά τα κανάλια, εκτός αν ψεύδομαι, εκτός αν είμαι συκοφάντης όταν λέω ότι οι 6 καναλάρχες που έχουν τα κανάλια είναι οι κλέφτες του χρηματιστηρίου του 1999 και ένας από τους σκοπούς της ζωής μου είναι να τους στείλω στον εισαγγελέα. Εκτός αν λέω ψέματα και είναι κύριοι τίμοι και εγώ είμαι ο συκοφάντης. Αν έτσι τοποθετήστε, τότε βεβαίως ο κάθε κύριος Τζίμερος είναι άξιος και μπαίνει στα κανάλια, ενώ ο κύριος Βασίλης Λεβέντης είναι ανάξιος και δεν μπαίνει. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, σας παρακαλώ κύριε Χρήστο μου. Ένα μικρό διάλειμμα λίγο έτσι να ηρεμήσω. Θα είναι 2 λεπτό το διάλειμμα και μετά θα διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα που έχετε αποστείλει. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι το πολιτικό μας μαραθώνιο. Εδώ ξεκινάει το δεύτερο μέρος. 2 μέρη θα έχει σήμερα ο πολιτικός μαραθώνιος, μια και δεν φαίνεται από το έξτρα. Γίνεται από το στούντιο του Ιντερνετικού καναλιού της Ένωσης Κεντρών, αντιδιαπλοκή.gr, Web TV. Συνεχίζουμε με τα ερωτήματα τηλεθεατών. Κύριος Παύλος Αθανασιάδης, καλησπέρα κύριε Λεβέντη. Θέλω πολύ γάμπια να σας ρωτήσω και να επιδοκιμάσω το κουράγιο σας, αλλά δεν κουραστείτε τόσα χρόνια να αφοπέμπετε και να αγωνίζεστε να περισσώσετε από τον ελληνικό λαό που αποδεικνύεται δυστυχώς ηλίθιος με πατέντα. Επειδή προφανώς περνούν και τα χρόνια, μήπως θα ήταν καλύτερα να μας παρατήσετε και να απολαύσετε τη ζωή σας παρά να αναλώνετε τον χρόνο σας σε αυτό τον ανέφικτο και ανεκπλήρωτο αγώνα. Κύριε Παύλο μου, όταν αισθανθώ αδύναμος, θα το κάνω, θα ανταποκριθώ στην υπόδειξή σας. Όταν αισθανθώ ότι τα χρόνια με κατέλαβαν, είμαι σήμερα 60 ετών. Όταν το αισθανθώ, σας υπόσχομαι ότι θα σας πάρω τηλέφωνο και θα σας πω
το αίτημά σας δικαιώνεται. Εντάξει. Αλλά θα ήταν, πιστεύω, πολύ μεγάλη χαρά των απατεώνων όλης της Ελλάδος και των λαμογιών πάσης μορφής που έχουν εισχωρήσει την πολιτική, να παραιτηθούν οι τίμοι για να, να είναι στα πράγματα μονίμως τα λαμόγια και οι απατεώνες. Θα ήταν πολύ ευχάριστο. Αλλά πάντως λαμβαίνω υπόψη μου. Όταν οι δυνάμεις μου με εγκαταλείψουν, πιστεύω κάποιο παλικάρι εδώ από τους συνεργάτες μας θα είναι σε θέση να με διαδεχθεί, η ελπίδα να μην σβήσει. Εγώ όμως πιστεύω, κύριε Παύλο μου, ότι παρά τις αποτυχίες που είχαμε μέχρι τώρα, ότι κάποιο κομμάτι κόσμου βλέπει τη σοβαρότητά μας και την πίστη μας στην αμετακίνητη στις αξίες της πολιτικής και της ζωής και θα βοηθήσει. Και η πρόσκλησή μου είναι κάποιοι σε όλες τις... Εμείς θα βάλουμε τους ίδιους υποψηφίους, αλλά εάν κάποιοι από εσάς αισθάνεστε ότι μπορείτε να έρθετε να βοηθήσετε και λίγο οικονομικά και με τη δύναμή σας στην Ένωση Κεντρών, που πράγματι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση μετά τις εκλογές της 6 Μαΐου, ελάτε, θα έχουμε συμφωνήσει, εφόσον έρθετε άνθρωποι αξίας και κύρους, να βγάλουμε από τις λίστες ανθρώπους της 6 Μαΐου και να βάλουμε νέους ανθρώπους της 17 Ιούνιου. Πρέπει να γίνει όμως πολύ γρήγορα αυτό και αύριο, αν είναι δυνατόν, αμέσως, να έρθετε σε επαφή με το 6944-39-44-37, ξαναλέω 6944-39-44-37, ιδιαίτερα όσοι μπορείτε να ηγηθείτε της προσπάθειας σε κάθε βουλευτική περιφέρεια για να είναι πιο αποτελεσματική. Και όχι απλά να μπείτε για να μπείτε στο συνδυασμό και μόνο. Η κυρία Μάρθη Κάντζελα, είμαι από το 93 ψηφοφόρος σας, δεν έχω χάσει ψήφο, γι' αυτό σας έβγαλα ένα ποίημα. Σας παρακαλώ ακούστε το, για λίγο ευχαριστώ. Είστε ό,τι έψαχνα να βρω, κάθε ελπίδα που είχα να λογικευθώ. Δώσε την ψήφο σου και νιώσε το χτύπο των κεντρών. Ελλάδα σ' αγαπώ. Αυτό το ποιηματάκι το έγραψα μέσα από την καρδιά μου, κύριε Λεβέντη. Να είστε πάντα καλά. Μάρθη Κάντζελα. Αυτό να το φάνουμε και στην αντιδιαπλοκία, μα είναι έτσι της κυρίας Άντζελας δημιούργημα. Ο κύριος Καΐλας, υποστηρίζω ένα κεντρών και πιστεύω ότι είστε ο μόνος που μπορεί να κάνει κάτι και να διώξει το σάπιο σύστημα. Είμαι οικογενειάρχης και δεν ξέρω τι μου ξημερώνει. Είμαι σε απελπιστική κατάσταση, έχω σκεφτεί ακόμη το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, αλλά τελευταία στιγμή μετανιώνω γιατί σκέφτομαι την οικογένειά μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να κάνει την υπομονή, κύριε αγαπητέ μου. Οι αυτοκτονίες κλπ. Είναι των αδυνάμων λύσεις. Ό,τι και αν σας συμβαίνει, εφόσον η υγεία σας είναι καλά, ο Νάσης είχε λεφτά. Όταν έχασε την υγεία του όμως ήταν ο Νάσης μηδέν. Εσείς έχετε την υγεία σας, δεν έχετε λεφτά. Όχι να αυτοκτονίστε. Όχι να αυτοκτονίσετε, να ψηφίσετε Ένωση Κεντρών με όλες σας τις δυνάμεις. Να έρθετε πάνω να γίνετε συνεργάτες μας άμεσος. Σας χρειαζόμαστε, όχι να πεθάνετε. Πεθαίνοντας τους κάνετε το χατήρι. Κύριος Χρήστος Παύλου, χαίρετε κύριε Λεβέντη, παρακολουθώ πολύ καιρό τις εκπομπές σας και με ενδιαφέρουν τα όσα λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε ένα θέμα. Για ποιο λόγο πολιτευτήκατε πριν από αρκετά χρόνια βεβαίως, αλλά πώς δικαιολογείται αυτή σας την κίνηση. Θα με πάρετε κύριε Χρήστο μου στο 6944-39-44-37 να σας εξηγήσω γιατί έχω πολιτευτεί τόσα χρόνια ακριβώς όλη μου την πορεία. Αφού θέλετε να μάθετε το ιστορικό μου. Εντάξει, 6944-39-44-37.
Μπορεί να υπάρχουν και πράγματα τα οποία εξηγούνται καλύτερα και του συστάδου. Αλλά τώρα τι σημασία έχει τι έκανα πριν 25, πριν 20, πριν 15, πριν 5. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια εκστρατεία να διώξουμε το σάπιο σύστημα. Αυτό θα κοιτάξετε και όχι το βιογραφικό μου, το οποίο βιογραφικό μου θέλω να πω, πιστεύω ότι δεν είναι αρνητικό. Δεν πρόδωσα κανέναν. Εγώ υπήρξα και ο πρώτος ιδρυτής οικολογικού κόμματος στην Ελλάδα. Στην εποχή που έλεγα οικολόγους και δεν ξέραν τι είναι. Λοιπόν, το κόμμα Φιλελευθέρων που είναι επικεφαλής, τέλος πάντων, λένε κάποιες διάφορες προτάσεις. Λοιπόν. Κύριος Καραμπίλας, κύριε Πρόεδρε, είμαι ένας φτωχός άνθρωπος και έχω πρόβλημα με τη φωνή μου. Χρειάζομαι εγχείρηση για να απαλλαγώ από αυτό το μπελά, όμως τα οικονομικά μου δεν μου το επιτρέπουν αυτό. Σας ψηφίζω και σας πιστεύω να είστε πάντα καλά. Κύριε Καραμπίλα μου, να περάσει η 20η ή 17η Ιουνίου και να δούμε μήπως μπορούμε και από εδώ με κάποια εκστρατεία να σας βοηθήσουμε οικονομικά για το εγχείρημά σας. Άμα είναι τόσο αναγκαίο ιατρικός να πάτε στο εξωτερικό να κάνετε εγχείρηση. Η κυρία Χριστίνα, γεια σας κύριε Λεβέντη, εκτός από τα οικονομικά που είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, θα ήθελα να θίξω και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, όπως είναι τα πρωινά προγράμματα των καναλιών. Εγώ είμαι εργαζόμενη γυναίκα και δεν μπορώ να παρακολουθώ αυτά τα προγράμματα. Θα ήθελα να ζητήσω, αν πάρετε θέση στη Βουλή, να μεταδίδετε αυτές τις εκπομπές από απογευματινές ώρες σε μεγάλα κανάλια όπως Μέγα και Αντένα. Δεν ξέρω σε ποιες εκπομπές αναφέρεστε, σε αυτήν θα κάνω στο έξτρα. Τέλος πάντων. Ας έρθει η ώρα να την κάνουμε και βλέπουμε. Ο κύριος Μάριος, καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, είμαι διχασμένος μεταξύ Ένωσης Κεντρών και Χρυσής Αυγής. Τίνω προς τη Χρυσή Αυγή, γιατί δεν θέλω να πάει χαμένη ψήφο σε περίπτωση που δεν μπει Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Πιστεύω ότι θα πάρει το 3% αυτή τη φορά το κόμμα σας. Καταρχάς, κύριε Μάριε, δεν είναι διπλανές πόρτες. Η Χρυσή Αυγή είναι φασίστες, είναι και φωνιάδες, έχουν κάνει ποινικά δικήματα, έχει πάει φυλακή ο κύριος Τάδε, που είναι εκεί πέρα, έτσι. Ενώ η Ένωση Κεντρών είναι ένα σοβαρό κόμμα. Αν μου λέγατε ότι μεταξύ δύο παρομοίων καταστάσεων τροποτινά ταλαντεύεστε, θα το δεχόμουν. Αλλά μεταξύ ενός σοβαρού κόμματος, της Ένωσης Κεντρών με απόψεις και κάποιων τρελών, αν ταλαντεύεστε, τότε έχετε πρόβλημα. Αν ταλαντεύεστε, αν είναι δύσκολο για σας να διαλέξετε την Ένωση Κεντρών, δεν σας θέλω στην Ένωση Κεντρών. Και αν θεωρείτε δίπλα πόρτα τη Χρυσή Αυγή, η οποία Χρυσή Αυγή κατ' εμέ ήταν η τρέλα κάποιων αστυνομικών, οι οποίοι επειδή τους κόψαν μισθούς και συντάξεις, πήγαν να εκδικηθούν ψηφίζοντας τη Χρυσή Αυγή και αν τους ρωτήσεις γιατί ψηφίσατε τη Χρυσή Αυγή, λέει για να είναι σαν τάβρο σε μυαλοπολείο να τα κάνει λίμπα στη Βουλή. Αυτά είναι γελία πράγματα. Γελία πράγματα. Αν βάζετε τη συγκρότηση του Λεβέντη δίπλα στη συγκρότηση αυτού του ανθρώπου εκεί πέρα, τότε έχετε πρόβλημα. Τώρα λέτε χαμένη ψήφος. Νομίζω η μόνη ψήφος που πιάνει τόπο είναι στη λογική. Η ψήφος στους τρελούς, τους φασίστες, τους παράφρονες είναι το πλέον βλακώδες που θα μπορούσατε να κάνετε. Και επειδή σας εκτιμώ, πιστεύω να καταλάβετε ότι το δίλημά σας είναι ψευτοδίλημα. Δίλημα αληθινό υπάρχει μεταξύ δύο ίσων και σοφρόνων καταστάσεων. Όταν από τη μια έχεις τη σοφροσύνη και από την άλλη την τρέλα, τι δίλημα να έχεις. Τι δίλημα να έχεις. Κύριε Πρόεδρε, με λένε Λάπα Πουλακίδα, θέλω να μου εξηγήσετε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καβαλήσει τόσο πολύ το καλάμι.
έχει καβαλήσει τόσο πολύ το καλάμι, γιατί ο Κύριος είναι εκλεκτός των διαπλεκομένων. Η υπερπροβολή του από τα ΜΜΕ δείχνει ότι είναι έτοιμος να κάνει την τούμπα. Να το ψηφίσει κόσμος σαν αντιμνημονιακός και μετά να φυλάει τα μισοφόρια της Μέρκελ. Γι' αυτό έχει καβαλήσει το καλάμι. Αν ήταν αληθινός επαναστάτης ο Τσίπρας, δεν θα τον πρόβαλαν τα κανάλια. Όπως και μεταξύ Τζίμερου και Λεβέντη. Γιατί τα κανάλια προτιμούν τον Τζίμερο? Γιατί είναι νερόβραστος, είναι ακροδεξιός, είναι άνθρωπος χωρίς απόψεις. Λέει, παίζει την κιθάρα του και δηλαδή τον ψηφίζουν κάποιοι τρελοί. Ενώ εδώ έχουμε απόψεις, έχουμε θέληση να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα, έχουμε αποφασίσει σε ζητήματα όπως το πολιτικό χρήμα, όπως το ποδενέσεις, να βάλουμε τάξη στις προσλήψεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να γίνονται μόνο από το Γραφείο Ανέβρεσης Εργασίας, στο θέμα των λαθρομεταναστών να το θέσουμε πολύ πιο αυστηρά στην Ευρώπη, ώστε να επιτύχουμε και μείωση του αριθμού των λαθρομεταναστών και απορροφησή τους έστω εποχιακά προς άλλες χώρες και επιστροφή τους στις χώρες από τις οποίες έφυγαν, αφού όμως προηγηθούν επενδύσεις ώστε να μπορεί να απορροφήσουμε εκεί και απασχολήσουμε. Δηλαδή και στο θέμα των λαθρομεταναστών η Ένωση Κεντρών δίνει τη σταθερή απάντηση και δηλώνει ότι δεν θα δώσουμε σε κανέναν απολύτως ηθαγένεια ή υπηκότητα, όσα χρόνια και αν μείνει, αν έχει μπει με τέτοιες συνθήκες, εκβιαστικές, χωρίς πρόσκληση, δεν θα δώσουμε σε κανέναν υπηκότητα και μέσα σε 8 μήνες θα τους έχουμε κατά το ήδη σημειώσει, είναι δέσμευση του Βασίλεια, ενώ η Χρυσή Αυγή που λέει έξω ξένη, τρέλες, τίποτα δεν θα κάνει. Όπως και ο Καρατζαφέρης που με αυτό μπήκε 2 φορές στη Βουλή, τίποτε απολύτως δεν έκανε. Παρά τούπες, τούπες για να τον λένε κολοτούμπα. Αυτό έκανε. Και τώρα χάνει το κόμμα του κατά τον πλέον ανόητο τρόπο. Ο κύριος, ένας κύριος εδώ λέει, κύριε Πρόεδρε, με λένε Δημήτρη και έχω σάξο με αποτέλεσμα να έχω φτάσει σε σημείο να το πουλήσω, σαξό, σαξόφωνο εννοεί, να το πουλήσω σχεδόν τζάμπα για να πάρω λεφτά για να μπορώ να επιβιώσω, γιατί έχω να πληρωθώ 5 μήνες από τον Τζο Γκουαϊντέρ. Συμφωνώ απόλυτα με το όραμά σας και σας υποστηρίζω. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι εννοείται και τι έχετε, δεν το μπορούσα να το καταλάβω, αγαπητέ. Πάνω σε Ευαγγέλου, καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Μακελού GR, της ομάδας του Στέφανου Κιού, τα ευρήματα δίνουν 40% Χρυσή Αυγή, 25% ΣΥΡΙΖΑ, 24% Ανεξάρτητη και 0,8% στην Ένωση Κεντρών. Τώρα δεν είναι γελία αυτά τα πράγματα. Ο Χίος τώρα έχει σοβαρότητα αν κάνει τέτοια. Λοιπόν. Ο κύριος Τσομάς επιμένει να ρωτάει για την εκπομπή. Πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε σε ένα κανάλι το έξτρα το οποίο είναι ακροδεξιών τάσεων ο ιδιοκτήτης ο κύριος Βριώνης. Και έχει καλές σχέσεις με τον Καμένο και τον Καρατζαφέρη και γι' αυτό έκοψε και την εκπομπή. Λοιπόν, κάνουμε ό,τι μπορούμε και νομίζω ότι καλύτερο από το να ήταν τρίωρη η εκπομπή, μια φορά καλύτερα είναι να είναι 2ωρη Κυριακή βράδυ και μία ώρα ένα πρωινό να βλέπουν και οι πρωινοί που παραπονούνται ότι όσοι δουλεύουν δεν μπορούν να βλέπουν. Νομίζω. Πάντως περιπτώσει το να... Η εκπομπή δεν μπορεί να φύγει τελείως, την κόψαν υπό το πρόσχημα της απαγόρευσης ότι οι υποψήφοι δεν μπορούν να κάνουν εκπομπές. Αλλά και που κάναμε εκπομπές τόσο καιρό, τι άλλαξε? Ο κόσμος κατάλαβε, 20 χρόνια κάνουμε εκπομπές. Τι άλλαξε ο κόσμος, δηλαδή
βλέπετε ότι κάθε Έλληνας είναι ένα ξερό κεφάλι που κοιτάει μόνο το ρουσφέτη του, κοιτάει μόνο τον εαυτό του. Έχουμε να κάνουμε και με ένα λαό ανώριμο. Τώρα, μήπως με την πείνα, πιστεύω, και με την εικόνα που έδωσαν Τσίπρας, Κουβέλης, εκεί στο πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκείνος ο άλλος, με τα εγκέρθητο του Μιχαλολιάκου, πιστεύω ότι έχει ελπίδες η Ένωση Κεντρών. Τώρα που φάνηκε πόσο γελοί είναι όλοι αυτοί. Κάποιος λέει για τους οικολόγους ότι θα συνεργαστούν με τον Κουβέλη. Ας συνεργαστούν. Και οι οικολόγοι άνθρωποι του κατεστημένου είναι, βουτάγανε τα 2 εκατομμύρια ευρώ από το κράτος. Και μη κυβερνητικές οργανώσεις είχαν και απομυζούσαν του κόσμου τα λεφτά από τα υπουργεία. Και ο Κουβέλης, άνθρωπος του κεφαλαίου είναι, απόδειξη ότι όλα τα κανάλια τον πρόβαλαν και όλο αυτό το δημιούργημα του κόμματός του το δημιούργησε ο Μαλέλης, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Παρθενογέννη και ο άλλος ο Κακουλίδης που είναι Γενικός Διευθυντής, Διευθύνων Σύμβουλος της BBDO, της Πολυεθνικής Διαφημιστικής Εταιρείας. Σας τα έχω πει ότι το κεφάλαιο είναι πίσω από τον Κουβέλη και γι' αυτό τον στηρίζουν. Να ενωθούν οι οικολόγοι και οι Κουβέλης, ενώνονται οι υπηρέτες του κεφαλαίου. Γιατί και οι οικολόγοι κάνουν business και ο Κουβέλης business. Ο κύριος Αχιλλέας Μορφέας, κύριε Λεβέντη, χωρίς να παρεξηγηθώ, επικεντρωθείτε στο έργο σας, με εμάς μαζί σας, να μην αναλώνεστε σε εφήμερους τυχοδιώκτες όπως ο Τζίμερος. Έχετε ένα μικρό χρονικό διάστημα μπροστά σας για να κάνουμε θαύματα. Ο κόσμος βρίσκεται σε σύγχυση και είναι επιλεκτικός στην ψήφο του. Υπάρχει αρκετός κόσμος που επιβραβεύει την αλήθεια και περισσότερος που την αναζητά. Ευχαριστώ κύριε Αχιλλέα. Δεν ανέφερα το Τζίμερο με σκοπό να τον κακολογήσω. Όχι, προς Θεού. Απλά ανέφερα ότι κατηγορούσε την πολιτική, ενώ έμαθα ότι εκείνος ήταν στην άκρα δεξιά στο Βόλο, πρώτον, και δεύτερον ρώτησα τι μαγικό κουμπί πάτησε και τον εμφανίσαν αμέσως Μέγκα, Αντένα, Σταρ, Χατζηνικολάου, Real FM, παντού, σε περιοδικά, παντού υπήρχε ο Τζίμερος. Και μπόρεσε μέσα σε, εκείνος μέσα σε ένα μήνα και μας ανέκοψε τη δυναμική εισόδου στη Βουλή στην Ένωση Κεντρών. Τον εβάλανε ακριβώς για ανάχωμα. Και αν τον ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τι οικονομικό πρόγραμμα έχει, θα λέει ασυναρτησίες. Αν τον ρωτήσεις τι απόψεις έχει, θα λέει ασυναρτησίες. Γιατί δεν είναι πολιτικοποιημένο άτομο. Πάνε δηλαδή με ανθρώπους χουντοειδείς, γιατί όταν βρίζει κανείς την πολιτική, είναι και η χούντα αυτό δεν έκανε, η πολιτική μας προδώσανε, πάμε σε χούντα. Τα ακροδεξιά κόμματα και ο Καρατζαφέρης αυτά δεν έλεγε. Κατηγορούσε όλη την πολιτική για ότι δίθεν αυτός είναι ο καθαρός. Όσοι κατηγορούν συλλήφθη την πολιτική έχουν μέσα τους το σπέρμα της χούντας. Και ό,τι έκανα, το έκανα για να προφυλάξω τον κόσμο, να γνωρίζουν ότι είναι ένας ακροδεξιός από τον Βόλο, ο οποίος με τη στήριξη των διαπλεκομένων έκανε ζημιά στην Ένωση Κεντρών. Αλλά την έκανε, ελπίζω, μία φορά. Την επόμενη φορά ο κόσμος το τίποτε δεν μπορεί να το βάλει πάνω από τις απόψεις και από την πολιτική. Εμείς εκπροσωπούμε την πολιτική και δίνουμε λύσεις. Και ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα για να είναι πολύ πολυτέλεια στην εποχή των μεγάλων προβλημάτων, των καθημερινών αγχωδών προβλημάτων, να ψηφίζει τους τίποτε, τους κύριους τίποτε. Είναι μεγάλη πολυτέλεια. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους τους φίλους για τη στήριξή σας και
να φτάσουμε στο πέρας της σημερινής διαδικασίας. Είναι και άλλα εκεί τα μηνύματα, αλλά δεν είναι της παρούσης τώρα να τα... Νομίζω θα ακολουθήσει η εκπομπή από άλλους φίλους μας εδώ. Μην λείψετε από το δέκτη σας, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι φίλοι να συνεχίσουν το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών. Κυρίες και κύριοι, παρότι αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα και δυσκολίες, είμαστε στις επάλξεις και θα είμαστε παρόντες. Δεν προδίδουμε τον κόσμο μας, δεν προδίδουμε τις θέσεις μας. Με χαρά είδα προχθές ένα κύριο Δημήτρη που με επισκέφθηκε στον Πειραιά. Μου ζήτησε επίμονος ραντεβού και μου είπε να στείλουμε σε όλα τα blog και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ένα ιστορικό για την προσπάθεια της Ένωσης Κεντρών. Δηλαδή το σποτάκι που είχαμε 5 λεπτών που δείχνει ότι από το 90 είχα προβλέψει την πτώχευση και είχα εξηγήσει τους λόγους. Το άλλο ηχητικό σποτάκι που είχαμε στα ραδιόφωνα που περιέγραφε ότι 5-6 διαπλεκόμενοι καναλάφιες εμποδίζουν την Ένωση Κεντρών να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Να βάλουμε τα 9 σημεία αυτά, την πάταξη της πολυθεσίας, την πάταξη της δεύτερης-τρίτης σύνταξης, την απαγόρευση του συνταξιούχου που λαμβάνει πάνω από 800 ευρώ να εργάζεται, το σταμάτημα της χρηματοδότησης των κομμάτων, την απόλυση από τη Βουλή 1.700 και κομματόσκυλων που είναι συγγενείς των βουλευτών και την επιστροφή των 12.000 αρκομίστων στις υπηρεσίες τους, το κόψιμο του μισθού κατά 50% όλων των αιρετών, το κόψιμο της σύνταξης όσους έχουν μεγάλα εισοδήματα, πάνω από 3.000 ευρώ το μήνα εισοδήματα, να μην παίρνουν σύνταξη, να αναστέλλεται η πληρωμή της σύνταξης. Και επίσης, αν με όλα αυτά τα μέτρα το ετήσιο έλλειμμα της χώρας είναι στο 6 περίπου, υπολογίζουμε 100% για να πάει στο 3 και να βγούμε στις αγορές, να μπει χαράτσι, αλλά να απαλλαγούν οι δύο πρώτες κατοικίες κάθε οικογένειας, να κοπούν μισθοί και συντάξεις, αλλά για ποσά πάνω από 2.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, μέχρι 2.000 ευρώ να μην πειραχτεί ούτε ένα σέντς. Λοιπόν, και τα δύο πρώτα σπίτια κάθε οικογένειας να μην έχουν χαράτσι. Αυτά λοιπόν μου είπε τα μέτρα, καθώς και το να μετέχουν οι εργαζόμενοι στα κέρδη των επιχειρήσεων κατά 40% στο τέλος του χρόνου με πόνους, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η παραγωγή στα εργοστάσια, τα ελληνικά, τα λίγα αυτά που έχουν απομείνει. Μου πρότεινε αυτός ο κύριος Δημήτρης να τα φτιάξουμε, είπαμε, το σποτάκι το πεντάλεπτο της Ένωσης Κεντρών που διέδειχνε ότι προβλέψαμε από το 90 την πτώχευση. Το ηχητικό που λέει ότι 6-7 καναλάρχες, νταλατζίδες, αλήτες, κλέφτες του 99 μας εμποδίζουν να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, εμποδίζουν την Ένωση Κεντρών. Τα 9 σημεία που δείχνουν ότι η Ένωση Κεντρών έχει πρόγραμμα μείωσης του ελλείμματος στο 3%, άρα επιστροφής της χώρας στις αγορές. Και άρα να ασκήσουμε το μνημόνιο στην πλατεία Συντάγματος, όπως είπα, δημοσίως, ενώπιον των δημοσιογράφων ξένου τύπου. Και να λέμε επίσης ότι αυτό το κόμμα το εμποδίζουν την Ένωση Κεντρών να γνωστοποιήσει τις θέσεις στην κοινωνία και επιτρέπουν σε νερόβραστους, σε άχρηστους, τους κυρίους τίποτε, επιτρέπουν σε αυτούς συνεχώς να εμφανίζονται και να ανακυκλώνονται και να ξαναεμφανίζονται και όχι στην Ένωση Κεντρών. Και αυτό να φτάσει σε όλες τις πρεσβείες, σε όλα τα μπλοκ, τα μεγάλα, τις ξένες εφημερίδες της Ιταλίας, της Γαλλίας, Γερμανίας, της Αγγλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, να μάθει όλος ο κόσμος ότι η Ελλάδα δεν έχει δημοκρατία, μπορεί να ανήκει στην Ευρώπη, αλλά είναι φασιστοκρατούμενη. Αυτό πρότεινε ο κύριος Δημήτρης. Έκανα αμέσως δεκτή την πρότασή του. Και θα αναθέσω σε κάποια ομάδα συνεργατών τη σύνταξη του σχετικού εγγράφου. Κύριος Φιδάς, καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, είμαι ένας άνθρωπος λογικός και ψηφίζω ένα κεντρών πολλά χρόνια, δεν έχω δουλειά και φτιάχνω μπρίζες και τηλεοράσεις, αλλά δεν με θέλει κανείς γιατί δεν κάνω σωστά τη δουλειά μου, λένε, έχω έρθει σε πραγματική απόγνωση, δεν ξέρω τι να κάνω, ευτυχώς που δεν έχω οικογένεια. Θα κάνετε λίγο υπομονή να φτάσει 17 Ιούνιου και σας υπόσχομαι τι έχω σκοπό να κάνω για όλες αυτές τις περιπτώσεις που φεύγουν από κάθε
έλεγχο, γιατί μιλάτε τώρα για απόγνωση, πανικό, τάσεις αυτοκτονίας. Αυτό που μιλάτε, 3-4 τώρα στην εκπομπή μου μιλάτε για τάσεις αυτοκτονίας. Λοιπόν, ακούστε, τι θα κάνετε, να εξηγούμε θα. Θα περιμένετε και θα ιδρύσω ένα γραφείο της ερχόμενης Ένωσης Κεντρών στην Βουλή υποδοχής των πολιτών. Και θα έχουν προτεραιότητα οι τελείως άποροι και οι τελείως φτωχοί. Θα έχουν προτεραιότητα. Έτσι. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να υπάρξει κοινωνική μέρημνα και στοργή επάνω σας. Ό,τι είναι δυνατόν. Εγώ θα προτείνω οι έχοντες μεγάλη απόγνωση και μεγάλη ανάγκη να έχουν κάποια μόρια σε προτεραιότητα και έχοντες παιδιά, οικογένεια, να θρέψουν κλπ. Να έχουν προτεραιότητα στο θέμα της εργασίας. Θέλω να το δω λίγο το θέμα, το μελετώ. Δεν ήξερα ότι έχουμε φτάσει πια στο απόλυτο τέλος, ότι έχουμε φτάσει μετά στις αυτοκτονίες να είναι πολλοί κόσμος. Όχι, το ήξερα ότι είναι φυσικό όταν κόβονται βίαιο στα εισοδήματα, χάνεις τη δουλειά σου και φτάνεις σε εισόδημα μηδέν. Καταλαβαίνω ότι είναι εξωφρενικό το πράγμα. Και σας καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να δω τι μπορώ να κάνω για τις περιπτώσεις αυτές. Τις περιπτώσεις δηλαδή που αισθάνεστε ότι είστε στο χείλος του γκρεμού, στο ζάλογο να πέσετε κάτω. Είναι ένα ζήτημα το οποίο με ενδιαφέρει. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω εις ερχομένης Ένωσης Κεντρών στη Βουλή είναι να ασχοληθούμε με το πρόβλημα οικογενειών πάρα πολύ φτωχών που έχουν περιπέσει σε απόγνωση. Σας το υπόσχομαι, δεν θα το εγκαταλείψω αυτό, γιατί ήταν η οικογενειακή μου επιθυμία αυτό. Να ενδιαφερθώ για εσάς τους πάρα πολύ φτωχούς. Και ένας λόγος που δεν έχω προδώσει να συνταυτιστώ με λαμόγια πάσης μορφής στην πολιτική, είναι η μεγάλη αγάπη μου προς την κατηγορία αυτή των πάρα πολύ φτωχών ανθρώπων, το αληθινό μου ενδιαφέρον. Θα το δείτε με την προσωπική μου παρουσία νύχτα και μέρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σας. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να τρέξω για να μεταφέρω το πνεύμα και τις θέσεις Ένωσης Κεντρών ανά τη χώρα. Γιατί αφού μας εμποδίζουν τα κανάλια πρέπει να το κάνουμε στο περπατητό όλο αυτό. Περπατώντας από πόλη σε πόλη. Καλησπέρα κύριε Λεβέντη, έχω μαγαζί με ψηλικά, οι δουλειές δεν πήγαιναν καλά και αναγκάστηκα να πειράζω τις τιμές στα προϊόντα με ειδικό hacker, όμως μόλις σας άκουσα να βγάζετε λόγους, σταμάτησα αυτό το πράγμα και άφησα τις λογικές τιμές και ξέρετε τι ψήφισα τόσο καιρό, Νέα Δημοκρατία. Αυτοί με ανάγκασαν έμεσα να κάνω αυτό το πράγμα. Τέρμα όμως αυτά, η Ένωση Κεντρών είναι ο επόμενος σταθμός μου, να είστε καλά. Κύριε Κουμπαράκη, να έρθετε να πάνω στο κόμμα, το να είστε καλά από μακριά δεν λέει τίποτα. Τώρα, αυτή τη φορά χρειαζόμαστε στρατό να κατέβει στην κοινωνική βάση. Δηλαδή, με το να είστε καλά, όπως είπε ο κύριος, ένας πρώτος του έδωσε μια συμβουλή, τι να κάνουμε. Δεν είναι τώρα για συμβουλές, ούτε να είμαστε καλά, ούτε για ευχές. Τώρα θα μουτζουρωθούμε όλοι, θα κατεβείτε, θα κάνετε συγκεντρώσεις σε γειτονιές, θα προσέρχομαι κι εγώ. 5 την ημέρα αν μπορούμε και 3 θα αρχίσουμε από τις 3 το απόγευμα να μιλάμε να ξυπνήσουν κάποια βόηδα. Να γίνει 3% το νούμερο εισόδου. Αυτό είναι. Γρηγόρης Παυλόπουλος, κύριε Πρόεδρε, γιατί ακολουθείτε τόσο απροκάλυπτα φιλομεταναστευτική πολιτική. Ενώ σε όλα τα υπόλοιπα συμφωνώ απόλυτα, δεν βλέπω να έχετε πυγμή για το μεταναστευτικό ζήτημα. Μάλλον δεν με ακούσατε καλά. Δηλαδή, αν έλεγα να τους βάλουμε στο θάλαμο αερίων, θα ήμουν πιο καλός, όπως λέει η Χρυσή Αυγή. Αν έλεγα όμως ο Καρατζαφέρης να τους φορτώνω στα καράβια, λες και είναι μπάζα ή σιτάρι, θα ήμουν πιο αποτελεσματικός. Εγώ μίλησα να τεθεί το θέμα πολύ πιο αυστηρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απορροφήσουν έναν αριθμό απορροφησίμων εργατικών χεριών, έστω εποχιακών, και συγχρόνως να γίνουν επενδύσεις στις χώρες από τις οποίες προήλθαν, ώστε να μπορέσω να τους ξαναστείλω πίσω. Αυτό είπα. Και δεν θα δώσω υπηκότητα σε κανέναν.
που μπήκε με εκβιαστικές συνθήκες χωρίς έγγραφα. Αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο. Άμα ξέρει ένας ότι και 30 χρόνια να μείνει, δεν θα πάρει υπηκότητα, δεν θα μείνει, θα φύγει. Αυτό είναι το πλέον σκληρό, δεν το καταλάβατε. Αλλά το πλέον ουσιώδες για να κρατηθεί δημογραφικά η Ελλάδα σε συμμετρία και συνοχή. Λοιπόν, αν θεωρείτε ότι ο Μιχαλολιάκος που παίρνει κάτι ξύλα στα χέρια, κάτι κουρεμένοι και τους κυνηγάνε τους αλλοδατούς, ότι θα προσφέρει περισσότερο από μένα, ψηφίστε τους. Αλλά σας θεωρώ αρκετά σόφρονα. Έτσι, σε τέτοιες ηλικιότητες να μην βασίζεστε. Και ο Καρατζαφέρης έλεγε ανάλογες ηλικιότητες και είδατε πώς τον τιμώρησε ο Θεός. Ότι θα τους βάλει στα καράβια και στα τρένα όπως ο Χίτλερ. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, ονομάζομαι Παναγιώτης Δάσκαλος και ασχολούμαι με τον αθλητισμό, συγκεκριμένα με τον bodybuilding. Έχω να πληρωθώ 11 μήνες με αποτέλεσμα να μην μπορώ να πάρω τα απαιτούμενα συμπληρώματα και επίσης τα απαιτούμενα φαγητά που χρειάζομαι. Έσχος. Έσχος, αλλά τι ψηφίσατε, ήρθατε από τα γραφεία να βοηθήσετε. Κάνατε μια συγκέντρωση στη γειτονιά σας να πείτε, εκτός από τους απατεώνες που έχουν τα κανάλια, υπάρχει και ο Λεβέντης. Με το να έρθετε εδώ και να λέτε, α, ήμαρτον, είμαι έτοιμος να αυτοκτονήσω, δεν λέει τίποτα. Ο κύριος Νίκος, καλησπέρα κύριε Λεβέντη, έτυχε να είμαι φορευτική επιτροπή σε τμήμα της Θεσσαλονίκης 6 Μαΐου, όπου στην καταμέτρηση που συμμετείχα η Ένωση Κεντρών είχε περισσότερα ψηφοδέλτια από το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη και από το κόμμα της κυρίας Κατσέλη, όπως και από το κόμμα του κυρίου Τζίμερου. Και πραγματικά απόρρισα όταν είδα το πανελλαδικό αποτέλεσμα που η Ένωση Κεντρών είναι χαμηλότερα από αυτά τα κόμματα. Έτσι άρχισα να υποπτεύομαι πως μπορεί να γίνονται νοθείες σε πολλά τμήματα. Επίσης παρουσιάστηκε ένας κύριος την ώρα ψηφοφορίας λέγοντας πως είναι υποψήφιος του λαός και ενώ δεν ήταν εγγεγραμμένος στο συγκεκριμένο τμήμα, ήθελε με το ζόρι να ψηφίσει σε αυτό λέγοντας πως οι υποψήφιοι βουλευτές μπορούν να ψηφίζουν όπου θέλουν στην Ελλάδα. Γνωρίζετε να ισχύει. Ναι, αυτό ισχύει. Όταν είσαι υποψήφιος μπορεί να ψηφίσει σε όποιο εκλογικό τμήμα είσαι την ημέρα της ψηφοφορίας. Τμήμα της περιφέρειας βέβαια στην οποία θέλετε υποψηφιότητα. Αυτό ισχύει, αλλά πώς γίνεται, ενώ η Ένωση Κεντρών ελάμβανε στη Θεσσαλονίκη πιο πολλά ψηφοδέλτια από όλους αυτούς μετά, αυτά είναι πραγματικά απορίας άξια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, η Θεσσαλονίκη είναι τιμή της το ότι ψήφισε η Ένωση Κεντρών με 1,2% ήδη και νομίζω στη Θεσσαλονίκη στις 17 Ιουνίου θα έχουμε ένα 5% τουλάχιστον τώρα που καταλάβαν τι μασκαράδες είναι όλοι οι άλλοι και τι απατεώνες. Λοιπόν, Κώστας Καψιμής, κύριε Πρόεδρε, είμαι εκπρόσωπος της Ένωσης Gamer στην Αθήνα. Τα κεντρικά μας βρίσκονται στην Κυψέλη και θα θέλαμε να συνεργαστούμε. Έχουμε 600 άτομα δυναμικό στο World of Warcraft, 500 στην Dota και 700 σύνολο σε λοιπά games όπως SCOT και CS. Θέλουμε να φέρετε την αλλαγή στο gaming και να μπορέσουμε να δώσουμε μια άλλη πλευρά στα μέλη μας. Θα έρθουμε σε επαφή με τον Ίδρα Ατένε για να ενισχύσουν το κόμμα σας. Κύριε Κώστα μου, πάρτε αύριο, δεν κατάλαβα ακριβώς ποιους εκπροσωπείτε. Αλλά μπας φύπτος, κύριε Κώστα Καψιμιτζή, πάρτε μας 6944-39-44-37, αύριο και ζητήστε με μετά τις 10 το πρωί. Παρακαλώ το συντομότερο, ό,τι μπορείτε να βοηθήσετε άμεσα να το κάνετε. Βέβαια με την ευγενή διάθεση του να βάλουμε την Ένωση Κεντρών στη Βουλή και όχι οτιδήποτε άλλο. Και να είστε σίγουροι ότι αν τα αιτήματά σας είναι δίκαια, εμείς θα είμαστε αρρωγοί και χωρίς να βοηθούσατε θα παίρναμε τη θέση του δικαίου. Να ξέρετε, οι πάντες οι επιθυμούντες να ενισχύσετε και να βοηθήσετε είναι δεκτό γιατί είναι μεγάλη ανάγκη να μας στηρίξετε. Το λέμε ακόμη και οικονομικά. Η Ένωση Κεντρών βρίσκεται σε πολύ κακή θέση. Άρα, όσοι μπορείτε και 1.000 ευρώ και 5.000 ευρώ να μας στείλετε και ό,τι και 100 ευρώ να μας στείλετε, είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή για τον αγώνα, για την εκπλήρωση του αγώνα. Το λέμε γιατί προήλθαμε από εκλογές και πάμε σε νέες εκλογές. Και αυτά χωρίς κρατική επιχορήγηση, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολα πράγματα είναι. Σας λέω όμως εκ προημίου, και όσοι βοηθήσετε και όσοι δεν βοηθήσετε, ίσως όσα θέματα ανακύψουν μετά την 17η Ιουνίου, εμείς θα παίρνουμε τη θέση του δικαίου.
Δεν θα είμαστε δεσμευμένοι επειδή βοηθήσατε ότι θα σας στηρίξουμε. Αν δούμε όμως ότι το αίτημά σας είναι δίκαιο, θα είμαστε μέχρι τέλους δίπλα σας. Να εξηγούμε. Άκης Γαβριλίδης, κύριε Λεβέντη, πριν 5 λεπτά σας ανακάλυψα, είστε υπέρ της επιστροφής στη Δαχμή. Εγώ είμαι υπέρ του κυρίαρχου νομίσματος, αλλά κάτω από σωστή διαχείριση ανάπτυξης με πυρήνα της μικρομεσαίας επιχείρησης. Θα ήθελα να αποψίσεις. Όχι, κύριε Άρη, και μου είμαστε υπέρ της διατήρησης του ευρώ και τη διατήρηση της Ελλάδας στο σκληρό πυρήνα της ευρωζώνης. Και το πολιτικό θαύμα η Ένωση Κεντρών το νοεί μέσα στην Ευρώπη. Γιατί θα ήταν τρελό σε 5 χρόνια η Τουρκία να είναι στην Ευρώπη και στο ευρώ και η Ελλάδα να είναι στα Βαλκάνια. Και τους διάφορους Τσίπρες και όλους όσους πρεσβεύουν την δραχμή, αφήστε που το πρεσβεύουν ως σύνθημα και μετά θα κάνουν κολοτούμπες και θα προσκυνάνε τον μισοφόρη της Μέρκελ. Αφήστε ότι το κάνουν απατεωνίστικα. Αλλά και όσους εν γέννη επαγγέλλουν την δραχμή, τους θεωρώ παράφρονες και σοφιστές. Κύριε Βασίλη, κύριε Πρόεδρε, με λένε Βασίλη Σκούρκο, τα γεγονότα με έχουν φέρει στο σημείο να χάνω τα λογικά μου, συγκεκριμένα ξεσπάω σε διάφορα παιδιά με μηχανάκια χωρίς λόγο. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί ξέρω ότι σας ακούν αυτή τη στιγμή και να ξέρετε ότι σας υποστηρίζω να είστε καλά. Δεν κατάλαβα τι λέτε ξεσπάτε σε παιδιά, αυτό είναι αδιανόητο, αυτό προς Θεού. Μην το πείτε ούτε στον εαυτό σας. Πηγαίνετε στο υπόλοιμα του Χριστού, να ζητήσετε συγγνώμη. Δεν έχετε για οποιοδήποτε πρόβλημά σας να ξεσπάτε σε παιδιά, δεν έχετε αυτό το δικαίωμα. Ξεσπάστε στον εαυτό σας. Χτυπήστε το κεφάλι σας στον τοίχο, όχι σε παιδιά. Που το πλέον νομίζω σόφρον είναι να κάνετε την προσευχή σας, να δουλέψετε σκληρά και όπως όλοι μας, γιατί όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα, να τα αντιμετωπίσουμε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για τη σημερινή μας συζήτηση. Ξέρετε, κάναμε αυτή την εκπομπή για να την βάλουμε και στο Daily Motion του Αντιδιαπλοκή.gr. Καλά, δεν τελειώνουν εδώ τα μηνύματα. Κύριος Χρήστος, είστε καταπληκτικός και πρώτη και είστε ο μόνος που πιστεύω. Το όνομά μου είναι Χρήστος Μούργος και δουλειά μου πραγματικά είναι να πηδάω μάντες και καραζόπαρτες και να κυνηγάω αυτούς που λένε ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και παίζουν μπάλα στις γειτονιές με τον κόσμο. Κύριος Νίκου, καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, είμαι ψηφοφόρος σας στις τελευταίες εκλογές και ομολογουμένως άκρως απογοητευμένος από το εκλογικό αποτέλεσμα της Ένωσης Κεντρών στις 6 Μαΐου. Ειλικρινά σας ακούω και πραγματικά αναρωτιέμαι πώς γίνεται να μιλάτε ακόμη στην είσοδο της Ένωσης Κεντρών ενώ δεν καταφέρετε να κερδίσετε πάνω από 0,8% σε ψήφους από το λαό. Σας εκτιμώ βαθύτατα, δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσω να σας στηρίζω και να βασίζω σε ένα κόμμα τις ελπίδες μου, το οποίο δεν έχει δυναμική εισόδου στη Βουλή. Παρακαλώ για τα δικά σας επιχειρήματα σε όσα πρανέφερα. Λοιπόν, παρακόμεθα όλοι μου, μου δίνετε άλλο μήνυμα, σας παρακαλώ. Συγχαρητήρια για τον αγώνα σας, κύριε Περιοδιώρη. Συμφωνή του Λεβέντη πρέπει να ακούγεται στη Βουλή. Σκεφτείτε τη συνεργασία με κάποιο τρόπο, ώστε να είστε στην επόμενη Βουλή. Και ο Γέρος της Δημοκρατίας συνεργάστηκε κάποτε με την δεξιά για να είναι στο Κοινοβούλιο, γιατί όχι κι εσείς. Σας συνεργαζόμενος, χωρίς να προσχωρήσετε, καλή επιτυχία. Λοιπόν, αν ακούσετε την κασέτα από την αρχή, έχω απαντήσει. Ναι, έχω απαντήσει αν ακούσετε την κασέτα από την αρχή. Μου προτείνετε συνεργασίες. Δεν λέτε όμως τι συνεργασίες, άρα προφανώς βλέπετε ότι τα υπόλοιπα κόμματα είναι απατεώνες. Γιατί άμα είχατε ένα καθαρό κόμμα και να μπορούσε ένα κεντρό να ενωθεί, ξέρω εγώ, με το Κουβέλι και είναι καθαρό κόμμα, μα πώς είναι καθαρό κόμμα όταν είναι και μέσα ο Μαλέρης και ο Κακουλίδης και σε εξήγησε ο Μαλέρης είναι γενικός διευθύνων του Μίλου Βαρδινογιάννη και ο Κακουλίδης είναι διευθύνων σύμβουλος της BBDO, της εταιρείας που μοιράζει το χρήμα των διαφημίσεων στα κανάλια. Λοιπόν, αν ο Τσίπρας ήταν σοβαρός, ναι, αν ήταν σοβαρός, δεν θα έλεγε και τις τρέλες που έλεγε. Και τον Τσίπρα τον έχουν κάνει εθνικό στάρ τα κανάλια, γιατί τον έχουν κάνει, γιατί προφανώς οι διαπλεκόμενοι 6 καναλάρχες απατεώνες τον θεωρούν τσογκλάνι τους. Το πω έτσι. Αν δεν σε θεωρούν πια πιόνι και τσογκλάνι τους, δεν σε προβάλλουν. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αυτό εννοείται.
Δεν νομίζω να εννοείται αυτό, έτσι. Οικολόγοι που παίρνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις παράνομα χρήματα, ανεξέλεγκτα, και κάνουν με τον Αλαφούζο δίθεν πεντροφυτεύσεις και καθαρισμούς και τέτοια. Κουκουέ, που είναι καθυλωμένο στο όχι. Όταν λέτε να συνεργαστούμε, υποδείξετε με ποιον. Υποδείξετε με ποιον. Και αν υπάρχει λογική, λέτε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε με το Λαϊκό Κόμμα. Αυτό ήταν το λάθος της ζωής του. Το αναγνώρισε και ο ίδιος. Και θέλετε να το επαναλάβω εγώ τώρα. Δηλαδή δεν θέλετε να δουλέψετε να φτιάξουμε το 3%, γιατί πιστεύετε το 07-08 που πήραμε δεν πάει 3%. Γιατί δεν πάει. Τώρα λείπουν τα κόμματα. Η Μπακογιάννη λείπει. Ο Μάνος θα λείπει. Οι οικολόγοι θα λείπουν. Θα λείπουν όλοι. Τώρα θα κατεβαίνουν πολύ λιγότερα κόμματα. Είναι εύκολο. Αλλά βέβαια, εύκολο λέω, σχετικά, δηλαδή, πολύ δύσκολο είναι. Προϋποθέτει αγώνα. Θέλετε από το σαλόνι σας να μπούμε χωρίς αγώνα. Τότε δεν θα μπούμε. Δεν θα μπούμε. Τι να σας πω, εξέτασα τα πάντα, μην νομίζετε ότι δεν τα εξέτασα. Δεν μπορώ να πάω με ανθρώπους που δεν τους θεωρώ τίμιους. Δεν μπορώ να πάω με ανθρώπους που τους θεωρώ λαμόγια και απαντεώνες, αν αυτό που προτείνετε. Δεν έχω βάλει στη ζωή μου κριτήριο το προσωπικό μου όφελος, την προσωπική μου αναρρίχηση. Αν το ακροατήριο δεν συμφωνεί σε αυτό το πολύ ουσιώδες, να μείνουμε καθαροί και εξάστεροι και να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να σώσουμε οικονομικά τη χώρα και να φέρουμε δικαιοσύνη, και αν μου προτείνετε να ενωθώ με λαμόγια, κακώς είστε εις αυτό το ακροατήριο. Ευχαριστώ, να κλείσουμε την εκπομπή παρακαλώ. Και αμέσως να έρθείτε κοντά μας όσοι θέλετε να μπείτε στους συνδυασμούς. Έχουμε πολύ λίγες μέρες. Όσοι έχετε κότσια και λίγο χρήμα, δεν θέλουμε πολύ χρήμα, ίσα ίσα για να κοιμηθείτε, να μπείτε στους συνδυασμούς, ελάτε στο 6944-39-44-37 να δουλέψουμε. Είναι δυνατόν το 08 να το κάνουμε 4%. Είναι δυνατόν. Ας μην μας βάλει κανένα κανάλι. Είναι όλοι καθάρματα και απαταιώνες. Άλλωστε έχουμε στόχο ένα κελί στον κορυδαλό να περιμένει τον κάθε απαταιώνα καναλάβει. Το πρόγραμμά μας το είπαμε και φαίνεται δεν έχετε καταλάβει ότι εννοώ αυτά που λέω. Ένα κελί στον κορυδαλό περιμένει το κάθε κάθαρμα καναλάρχη. Λοιπόν, κλείστε την εκπομπή παρακαλώ.